Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το βοηθητικό κλειστό γήπεδο του ΣΕΦ εδώ στο Φάλιρο, το γήπεδο που χρησιμοποιεί φέτος σαν έδρα η Ήριδα, η ομάδα της Νέας Μύρνης, λόγω του γνωστού ζητήματος που έχει προκύψει την φετινή χρονιά με το κλειστό γήπεδο Αρτάκης. Έχει αναγκάσει αυτό το θέμα πολλά από τα σωματεία της Νέας Μύρνης να αναζητήσουν αλλού έδρα. Θα είμαστε μαζί στην περιγραφή του αγώνα από το NSTV για το τοπικό ντέρμπι της Νέας Μύρνης, Ήριδα εναντίον Μήλωνα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής, της 19ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Β' Εθνικής ΕΣΠΕΔΑ. Μια Ήριδα η οποία προέρχεται από μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Θρίαμβου Χαϊδαρίου με 3-0 και μάλιστα εκτός έδρας, ένα αποτέλεσμα που μείωσε τη διαφορά της από τον τέταρτο Θρίαμβο την ομάδα του Χαϊδαρίου στους 2 μόλις βαθμούς και την κρατάει ζωντανή στη μάχη της τετράδας. Τρέχει ένα σερί 6 νικών, έχει να χάσει από την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου, μια ήττα με 3-1 από τον Άλιμο. Και γενικότερα η ομάδα του Βασίλη Ξεροβάσλα δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Θέλει σήμερα κόντρα στον Μήλωνα, όπως είπαμε στο τοπικό ντέρμπι της Νέας Μύρνης, την 7η σερί της νίκη, ώστε παράλληλα να φτάσει και την τετράδα, αφού την ίδια ώρα ο Θρίαμβος κοντράρεται με τον τρίτο Αστέρα Νίκαιας. Και ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο άλλο παιχνίδι, από τη στιγμή που η Ήριδα θα νικήσει, τότε θα αγγίξει την τετράδα, τις πρώτες τέσσερις θέσεις βαθμολογίας που οδηγούν και στα play-off για τις θέσεις 1-4. Από την άλλη, ο Μήλωνας δεν βρίσκεται στην καλύτερη του κατάσταση, αφού λίγες μέρες πριν αποχώρησε ο προπονητής της ομάδας, ο Μάνος Καλημεράκης. Πλέον εκτελεί χρέη προπονητή ο μέχρι πρότινος βοηθός του, ο κύριος Δημήτρης Κολοκυθάς. Προέρχεται από 2 σερί ήττες, με 3-0 από το Θρίαμβο εντός έδρας και με το ίδιο σκορ από το Ήλιο εκτός έδρας, την Ένωση Ηλίου. Και έχει μείνει πίσω στο κυνήγι της τετράδας. Μπορεί να ξεκίνησε πολύ καλά την χρονιά, πλέον όμως έχει μείνει πίσω στο κυνήγι της τετράδας και δεν έχει ρεαλιστικές ελπίδες για να πλασαριστεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Όμως μια νίκη σήμερα κόντρα στην Ήριδα θα αλλάξει κάπως τα δεδομένα. Πάντως ο Μήλωνας δεν κινδυνεύει για τα play out. Πάμε να δούμε πώς απαρτίζονται τα ρόστερ αποστολές των δύο ομάδων. Ο φιλοξενούμενος Μήλωνας έχει με το νούμερο 1 την Ντορίτα Σπίνου, με το νούμερο 2 την Κέλλη Βαζάκα που είναι και αρχηγός, με το νούμερο 12 την Μαριάννα Καλαϊτζή, με το νούμερο 8 την Ιωάννα Μαυρομάτη, με το νούμερο 9 την Εύα Σημεωνίδου, με το 10 την Δανάη Λουζιώτη, με το 15 την Αλεξάνδρα Σπύρη, με το 17 την Θεοδόρα Δασκαλάκη, με το 20 την Μαρία Δελάλη, με το 13 την Χριστίνα Μίχα, με το 6 την Μαρία Δημητριάδη, με το 16 την Γραμματική Τσακουμάγκου, με το 4 την Αθανασία Γεωργιάδου και με το 14 την Αστασία Αγγελοπούλου. Προπονητής, όπως είπαμε, για τον Μήλωνα ο κύριος Δημήτρης Κολοκυθάς. Και η γηπεδούχος Ήριδα έχει με το νούμερο 1 την Ευαγγελία Βασίλα, με το νούμερο 5 την Ιωάννα Μανώλη, με το 8 την Χαρά Μπιτσάκου, με το 10 την Δανάη Καλκαβούρα, με το 12 την Βάσια Νικολοπούλου, με το 14 την Έρικα Ζουμίδη, με το 2 την Βάσια Κατσιγιάννη, με το 6 την Αστασία Μαγκίνα, με το 9 την Ηλέκτρα Κομνηνού, με το 11 την Αγάπη Φούσκα, με το 17 την Έλσα Γρίσπου, με το 3 την Αγγελική Μίγκλη και με το 4 την Ελεονόρα Παπαδάτου. Προπονητής, όπως είπαμε, για την Ήριδα ο Βασίλης Ξεροβάσιλας. Διαιτητές της αναμέτρησης, πρώτος διαιτητής ο κύριος Βασίλης Κατσούλης, δεύτερος ο κύριος Κώστας Αντωνόπουλος, στην γραμματεία η κυρία Αναστασία Μαλκοπούλου και επόπτες ο κύριος Βέντρας με την κυρία Μαύρο Λαμπάδου. Τώρα πραγματοποιείται και η παρουσίαση των δύο ομάδων. Βλέπετε σε πλήρη παράταξη της παίχτρης του Μήλωνα και της Ήριδας. Εκτός από αυτό το παιχνίδι για την 19η αυτή αγωνιστική της Β' Εθνικής έχουμε επίσης τα παιχνίδια Άλιμος σε Ολοσταύρου, Αστέρας Νίκαιας Θρίαμβος, Αργυρούπολη Άμυλα, Πήγασος Χαϊδαρίου Ηλιούπολη και Έδρα Πετσόνα Ένωση Ηλίου. Όλα τα παιχνίδια απόψε, όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και αυτή την Τετάρτη, σε πλήρη δράση το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Στην βαθμολογία είναι πρώτη και με διαφορά η Αργυρούπολη, η ομάδα της Δήμητρας Λυκογιάννη με 51 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι η Ένωση Ηλίου με 43. Στην τρίτη θέση ο Αστέρας Νίκαιας με 41. Τέταρτος ο Θρίαμβος με 40. Πέμπτη η Ήριδα με 38. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι έχει μειώσει πλέον τη διαφορά της από την τετράδα στους 2 βαθμούς. Έκτη θέση για τον Μήλωνα που είναι στους 31. Ούτε κοντά στην τετράδα, αλλά φυσικά έχει αποσπαστεί και από τις τελευταίες θέσεις. Είναι στη μέση ακριβώς της βαθμολογίας. 7η η Δραπετσόνα με 20 βαθμούς. 8η η Ηλιούπολη επίσης με 20 βαθμούς. 9ος ο Άλιμος με 18. 10ος ο Αίολος με 14. 11ος ο Πήγασος με 8 βαθμούς. Και τελευταία η Αδύναμη Άμυλα, η οποία έχει και
τιμωρία αφαίρεση βαθμών και έχει μείνει στο μείον 3. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν και η παρουσίαση των δύο ομάδων, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση. Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν, αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί σε αυτό το τοπικό ντέρμπι της Νέας Σμύρνης ανάμεσα σε δύο φιλόδοξες ομάδες. Μπήκαν με μεγάλες φιλοδοξίες, με μεγάλα όνειρα στην φετινή χρονιά της Β' Εθνικής, στο φετινό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Ο Μίλωνας με τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, όπως είπαμε, έχει μείνει πίσω στην βαθμολογία πάντα όσον αφορά την τετράδα. Η Ήρυδα όμως έχει περισσότερες ρεαλιστικές ελπίδες, συνεχίζει να ελπίζει. Έχει βέβαια ένα δύσκολο πρόγραμμα στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Λοιπόν, αρχικές επιλογές για τον Βασίλη Ξεροβάσιλα είναι η Δανάη Καλκαβούρα, είναι η Χαρά Μπιτσάκου, είναι η Αναστασία Μαγκίνα που είναι και αρχηγός, είναι η Ευαγγελία Βασίλα, είναι η Αγάπη Φούσκα, είναι η Έλσα Γρίσπου και λίμπερο η Ιωάννα Μανώλη, ενώ για το Μίλωνα λίμπερο είναι η Ιωάννα Μαυρομάτη και από εκεί και πέρα η Κέλλη Βαζάκα, η Δανάη Λουζιώτη. Η Χριστίνα Μίχα, πασαδόρος της ομάδας. Η γραμματική Τσάκου Μάγκου, επίσης στις αρχικές επιλογές για τον Δημήτρη Κολοκυθά. Και η Αλεξάνδρα Σπύρη. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει με σερβίς για τον Μίλωνα. Στο σερβίς είναι η Χριστίνα Μίχα, η πασαδόρος του Μίλωνα. Για να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Η Ήρυδα, είπαμε, ψάχνει την 7η συνεχόμενη νίκη της. Ο Μίλωνας προέρχεται από ένα αρνητικό σερί 2 παιχνιδιών. Θέλει να σπάσει αυτό το σερί, θέλει να πάρει μια νίκη, θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Και τι καλύτερο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα με μια νίκη κόντρα σε μια αξιόμαχη ομάδα στη φετινή Β' Εθνική, στο φετινό πρωτάθλημα, όπως είναι η Ήρυδα. Ο Μίλωνας θα πάρει τον πρώτο πόντο της αναμέτρησης με τη Δανάη Λουζιώτη. Δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα το λίμπερο της Ήρυδας, η Μανώλη. 1-0. Ή 0-1 αν θέλετε, μπροστά η ομάδα του Δημήτρη Κολοκυθά. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τις τελευταίες μέρες για τον Μίλωνα. Η αποχώρηση του Μάνου Καλημεράκη. Ο Μάνος Καλημεράκης, ο οποίος ήταν ο προπονητής με τον οποίο ξεκίνησε την πορεία της φετινή χρονιά, την πορεία του στη φετινή χρονιά ο Μίλωνας, αποφάσισε να θέσει στην διάθεση της διοίκησης την παρέτησή του για εξαιτίας κάποιων εσωτερικών προβλημάτων στην ομάδα. Η διοίκηση έκανε δεκτή μετά από 4 μέρες την παρέτησή του και πλέον πορεύεται με τον Δημήτρη Κολοκυθά ο Μίλωνας στην τεχνική ηγεσία. Με άστοχη επίθεση για τον Μίλωνα συνεχίστηκε το παιχνίδι, ο πρώτος πόντος και για την Ήρυδα. Και έχουμε σερβίς τώρα για την ομάδα του Βασίλη Ξεροβάσιλα με την Χαρά Μπιτσάκου. Η υποδοχή για τις φιλοξενούμενες, η πάσα της Μίχα, το πέρασμα τη Λουζιώτη και θα πάρει τον πόντο η Δανάη Λουζιώτη. Μια παίχτρια γέννημα θρέμα του Μίλωνα, από τις πρωταγωνίστριες για την ομάδα της Νέας Σμύρνης φετινή χρονιά. Είναι αυτή που θα πάει και στο σερβίς. Με το Μίλωνα να έχει βρει νέο προβάδισμα σε αυτά τα πρώτα λεπτά στην αναμέτρηση εδώ στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ. Η Ήρυδα έκανε την καλή πρώτη μπάλα, η Φούσκα προσπάθησε να συνεργαστεί με τις συμπαίκτριές της για πρώτο χρόνο. Δεν βγήκε όμως αυτό που ήθελαν να κάνουν οι παίκτριες του Βασίλη Ξεροβάσιλα. 3-1 μπροστά ο Μίλωνας, ο οποίος δείχνει να έχει μπει δυνατά. Λουζιώτη. Καλό σερβίς από την Λουζιώτη, η υποδοχή από τη Μανώλη είναι καλή. Η Φούσκα θα παίξει με την Δανάη Καλκαβούρα. Βγήκε η άμυνα για τον Μίλωνα. Σηκώνει Μαυρομάτη. Το πέρασμα στην άλλη πλευρά από την Τσακουμάγκου. Η επίθεση με την Μαγκίνα για την Ήρυδα. Βγήκε η άμυνα για τον Μίλωνα. Προσπαθεί τώρα η Σπύρη. Σπάει μπάλα στον μπλοκ της Ήρυδας. Η Φούσκα θα δώσει την πάσα για την Μαγκίνα. Έσπασε μπάλα τώρα στον μπλοκ του Μίλωνα. Η Μίχα συνεργάζεται με την Τσακουμάγκου και θα πάρει νέο πόντο ο Μίλωνας. 1-4. Μια φάση διαρκείας είδαμε. Ένα μεγάλο ράλι. Το πρώτο μεγάλο ράλι στο παιχνίδι. Αλλά και αυτή τη φάση βρήκε νικήτρια την ομάδα του Μίλωνα. Λουζιώτη πάντα στο σερβίς. Η υποδοχή για την Ήρυδα από την Μαγκίνα. Η συνεργασία της Φούσκα με την Βασίλα και ο πόντος για την ομάδα της Ήρυδας. 2-4.
Στο σερβίς είναι η Βασίλα. Θα πάρει την υποδοχή η Σπύρη. Η Μίχα θα συνεργαστεί με την Βαζάκα. Δεν θα υπάρξει συνέχεια για τις Πεκλησίδες. Σε πρώτη φάση έπεσε για την άμυνα η Μπιτσάκου, αλλά δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν οι γηπεδούχες. Ξανά στο συντρία ο Μίλωνας, 2-5. Και τώρα στο σερβίς για την ομάδα του Δημήτρη Κολοκυθά είναι η Κέλλη Βαζάκα. Πέφτει για την υποδοχή η Μανώλη. Η Καλκαβούρα παίρνει την επίθεση. Βγήκε η άμυνα από την Μίχα, αλλά η μπάλα βρήκε στην οροφή. Είναι ένα από τα ζητήματα του γηπέδου εδώ, του βοηθητικού κλειστού γηπέδου στο ΣΕΦ, η χαμηλή οροφή. Είναι πιθανό να το δούμε αυτό να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, την μπάλα δηλαδή να βρίσκει στο εμπόδιο της οροφής. Έτσι ήρθε λοιπόν ο τρίτος πόντος για την Ήρδα. 3-5 στο σερβίς η Καλκαβούρα. Παίρνει την υποδοχή η Μαυρομάτη. Η Μίχα για την Τσακουμάγκου που πέρασε. Δεν θα μπορέσουν εδώ οι παίχτριες της Ήρυδας. Τρία έξι, διπλό σκορ για τον Μίλωνα. Τσακουμάγκου στο σερβίς, δυνατό πολύ. Η μπάλα έξω. Σερβίς που έκανε η γραμματική Τσακουμάγκου. Κίνηση ένα της αρχηγού της Ήρυδας τώρα, της Αναστασίας Μαγκίνα, να σερβίρει. Για να δούμε αν η Ήρυδα μπορεί να πλησιάσει κι άλλο. Κρατάει την υποδοχή η Μαυρομάτη, το λίμπερο του Μίλωνα. Πέρασμα στην άλλη πλευρά, βγήκε η άμυνα για τις γηπεδούχες. Περνάει όπως όπως η φούσκα. Η ευκαιρία για τον Μίλωνα να βρει κι άλλον πόντο εδώ από το κέντρο του γηπέδου. Δεν μπόρεσε η Δασκαλάκη και στην συνέχεια πανηγυρίζουν ξανά οι παίχτριες του Μίλωνα. Σπύρι στο σερβίς. Η υποδοχή από το δεύτερο λίμπερο της Ήρυδας έγινε, αλλά είδαμε εδώ πως εξελίχθηκε η φάση. Κατάφεραν στο τέλος οι παίχτες του Μίλωνα να βρουν έναν ακόμη πόντο. Δεύτερο λίμπερο της Ήρυδας είναι η Βάσκα Κατσιγιάννη, η οποία μπήκε προηγουμένως και είδατε να παίρνει την υποδοχή. 4-8. Διπλό σκορ και πάλι για τον Μίλωνα. Η Σπύρη στο σερβίς. Κατσιγιάννη, ωραία υποδοχή. Η Φούσκα θα παίξει με την Μπιτσάκου. Έβαλαν τον μπλοκ εκεί οι παίχτριες του Μίλωνα. Φούσκα, νέα πάσα για την Μπιτσάκου. Αυτή τη φορά θα τον πάρει τον πόντο η Χαρά Μπιτσάκου. 5-8 και στο σερβίς τώρα είναι η Έλσα Γρίσπου, η κεντρική της ομάδας. Η Γρίσπου με την παίχτρια που πήρε προηγουμένως τον πόντο για την Ήρυδα, την Μπιτσάκου, έχουν μια κοινή πορεία τα τελευταία 8 χρόνια. Μαζί στην Παλίνη, μαζί και στο Εγάλαιο, μαζί και στις Αμαζόνες, μαζί στους Ίωνες και πλέον μαζί στην Ήρυδα. Συμπαίκτριες σε πέμπτη διαφορετική ομάδα. Οι δύο παίκτριες που αναφεσβήτητα έχουν αποκτήσει και χημεία μεταξύ τους, όντας μαζί σε όλες αυτές τις ομάδες που είπαμε προηγουμένως όλα αυτά τα χρόνια. Το σκορ έχει πάει στο 6-8. Νέο σερβίς από την Έλσα Γρίσπου. Η υποδοχή για τον Μίλωνα. Η Μίχα προσπάθησε έξυπνα να περάσει, αλλά κατάλαβε εκεί η Γρίσπου. Και νέος πόντος για την Ήρυδα τώρα. Να λοιπόν που οι παίκτριες του Βασίλη Ξεροβάσιλα φέρνουν τη διαφορά στον πόντο μόλις. Έχουν το δικό τους καλό σερί τώρα. Γρίσπου και πάλι υποδοχή την παίρνει Μαυρομάτη μια ακόμη φορά. Λουζιώτη θα σηκωθεί επάνω στην Γρίσπου η μπάλα. Βγάζει την άμυνα όπως όπως περνάει τώρα η Μαγκίνα. Η Τσακουμάγκου, η Μίχα θα παίξει την άλλη πλευρά με την Λουζιώτη να περάσει με πλασέ αυτή. Θα έχει νέα ευκαιρία τώρα ο Μίλωνας. Νέα πάσα της Μίχα για την Λουζιώτη και η Δανάη Λουζιώτη δίνει τελικά τον πόντο στην ομάδα της. 7-9. Ο Μίλωνας ο οποίος είναι σταθερά μπροστά στο σκορ. Σε ένα πρώτο σετ πάντως που ακόμη έχει αρκετό δρόμο. Είναι ένα μεγάλο ντέρμπι, το ξαναλέμε αυτό. Το τοπικό ντέρμπι της Νέας Μύρνης μεταξύ της Ήρυδας και του Μίλωνα για τη 19η αγωνιστική της Β' Εθνικής.
Δύο ομάδες που μέχρι πριν από λίγες αγωνιστικές δεν είχαν ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές και αυτό αποτυπωνόταν και στην βαθμολογία. Κρατάνε εδώ και πάρα πολύ καιρό τις θέσεις 5 και 6 στην φετινή βαθμολογία της Β' Εθνικής. Η Ήρυδα και ο Μίλωνας, αλλά είπαμε τελευταία παιχνίδια και λόγω και των τελευταίων εξελίξεων στον Μίλωνα έχει μείνει πίσω η ιδιαίτερη ομάδα της Νέας Σμύρνης. Η Ήρυδα είναι αυτή που τέσσερις στροφές πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος δείχνει φυσικά να είναι πιο κοντά, πολύ πιο κοντά στο στόχο της τετράδας σε σχέση βέβαια με τον Μίλωνα. Μπροστά οι παίκτες του Δημήτρη Κολοκυθά με 2-8-10. Το σερβίς από την Μίχα. Η Φούσκα προσπάθησε, ο πόντος είναι για τον Μίλωνα. Έδειξαν υπέρβαση οι διαιτητές. Ο κύριος Κατσούλης, ο πρώτος διαιτητής, διαμαρτύρονται τώρα από την πλευρά της Ήρυδας. Είδατε τις διαμαρτυρίες και του Βασίλη Ξενοβάσιλα. Ο πόντος πάντως δόθηκε στον Μίλωνα, 8-11. Μίχας, ένα ακόμη σερβίς, Κατσίγιαννη. Πήρε την υποδοχή, στη συνέχεια έβγαλε άμυνα ο Μίλωνας. Κατσίγιαννη, με συγχωρείτε, όχι Κατσίγιαννη. Η πάσα της Φούσκα τώρα για την Καλκαβούρα. Πέρασε με πλασέ πάνω από το διπλό μπλοκ του Μίλωνα η Καλκαβούρα. Πολύ ωραίος πόντος για την Ήρυδα. Εκτέλεσε με άνεση με πλασέ η Καλκαβούρα για το 9-11. Οι παίχτες της Ήρυδας ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Δεν έχουν επιτρέψει στον Μίλωνα να ξεφύγει με κάποια μεγάλη διαφορά. Εδώ η μπάλα θα φύγει έξω, χαμένο σερβίς από την Χαραμπιτσάκου. 9-12. Ο Μίλωνας αυξάνει την διαφορά του μετά από αυτό το λάθος των γηπεδούχων. Και τώρα Λουζιώτη. Η μπάλα φεύγει έξω. Χαμένο σερβίς τώρα για τον Μίλωνα. Δεύτερο διαδοχικό αυτή τη φορά για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ξανά η διαφορά στους δύο. Για να δούμε αν η Ήρυδα μπορεί να πλησιάσει κι άλλο. Έχει σερβίς τώρα με την Ευαγγελία Βασίλα. Αυτή η σημάδευση τη Μαυρομάτη έβγαλε μία ακόμη υποδοχή. Η Μίχα συνεργάζεται με την Τσακουμάγκου. Άστοχη επίθεση από την γραμματική Τσακουμάγκου. Η Ήρυδα, όπως και πριν από λίγα λεπτά, μειώνει στον πόντο. Νέο σερβίς από την Βασίλα. Υποδοχή αυτή τη φορά πήρε η Σπύρη. Πέρασμα της Βαζάκα, δεν τα κατάφερε εκεί η Καλκαβούρα. Έξυπνο πέρασμα από την Κέλλη Βαζάκα, εκεί από το κέντρο του γηπέδου. Θα πάρει τον πόντο η αρχηγός του Μίλωνα και θα πάει και στο σερβίς. Με το σκορ το 11-13. Βαζάκα σερβίρει για να πάρει την υποδοχή. Μπιτσάκου χάλασε υποδοχή. Κατσιγιάννη τώρα για την Μαγκίνα. Η ευκαιρία τώρα για τον Μίλωνα με την Μίχα. Συνεχίζεται η φάση. Κατσίγιαννη σηκώνει για την Καλκαβούρα. Αυτή με τη γροθιά θα περάσει στην άλλη πλευρά. Ναι, επίθεση για τον Μίλωνα τώρα με την Σπύρη. Σπάει μπάλα στον μπλοκ της Ήρυδας. Η Φούσκα θα κάνει την πάσα για την Μαγκίνα και θα πάρει τον πόντο η αρχηγός της Ήρυδας. Εδώ οι παίχτες του Μίλωνα ολιγόρησαν. Μπροστά στο φαινομενικά απλό πέρασμα της Μαγκίνα. 12-13 ξανά. Μειώνει τον πόντο η Ήρυδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να φέρει το παιχνίδι όμως τα ίσα. Να δούμε αν θα τα καταφέρει τώρα. Χάλασε υποδοχή από την Μαυρομάτη. Πρόλαβε όμως εκεί η Τσακουμάγκου. Συνεχίζεται η φάση. Φούσκα θα δώσει την πάσα για την Μαγκίνα. Πήρε προηγουμένως τον πόντο. Τώρα δεν περνάει από το διπλό μπλοκ του Μίλωνα. Νέα πάσα της Φούσκα για τη Μαγκίνα. Παίρνει και άλλη επιθετική προσπάθεια η Μαγκίνα. Πάλι δεν τα καταφέρνει. Πέρασε η Γρίσπου. Τώρα έβαλε το μονό μπλοκ η Γρίσπου. Δυσκολεύτηκαν τα κορίτσια του Μίλωνα, αλλά πέρασαν την μπάλα στην άλλη πλευρά. Να μια από τις πιο ωραίες φάσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ωραία άμυνα από την Μαυρομάτη, το λίμπερο του Μίλωνα. Χτύπημα στην ευθεία. Βγήκε η άμυνα από την Μπιτσάκου, αλλά η μπάλα πήρε ύψος και ακούμπησε στην οροφή. Επομένως, πόντος για το Μίλωνα 12-14. Το είπαμε και προηγουμένως ότι είναι πιθανό να το δούμε να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές αυτό. Είναι αρκετά χαμηλή η οροφή του βοηθητικού γηπέδου εδώ στο ΣΕΦ. Έχουμε αλλαγή για το Μίλωνα. Η γραμματική Τσακουμάγκου θα καθίσει στον πάγκο για να περάσει με το νούμερο 12 η Μαριάννα Καλαϊτζή, η οποία πάει στο σερβίς.
Με το Μίλανα στο συν 2. Μπιτσάκου περίμενε για την υποδοχή και είναι καλή. Η Φούσκα θα συνεργαστεί με τη Χρήσπου. Αυτή τελειώνει τη φάση. Δεν είχαν απάντηση εδώ τα κορίτσια του Μίλανα επάνω στην προσπάθεια της Χρήσπου. Τώρα Μαγκίνα. Μαυρομάτι κρατάει την υποδοχή. Η μπάλα στην Μίχα. Αυτή συνεργάστηκε με την Λουζιώτη και θα πάρει τον πόντο η Λουζιώτη από την πίσω ζώνη. Δεν μπόρεσαν εδώ να βγάλουν την άμυνα οι παίχτριες της Ήριδας. Μουσική 13-15. Κρατάει σταθερά το προβάδισμα ο Μίλωνας. Θέλει να πάει έτσι μέχρι το τέλος για να κάνει το πρώτο βήμα, για να επιστρέψει στις νίκες. Ένα παιχνίδι πάντως που αναμένεται να δούμε αρκετά, το ξαναλέω. Λουζιώτη εδώ, χτύπημα στην ευθεία, παίρνει κι άλλο πόντο. Μια από τις καλύτερες παίχτριες του Μίλανα, 13-16, στο συν 3 τώρα. Η διαφορά ανεβαίνει για την ομάδα του Δημήτρη Κολοκυθά. Και θα έχουμε τώρα το πρώτο time out, το παίρνει ο Βασίλης Ξεροβάσιλας. Βλέποντας την ομάδα του να είναι πίσω με 3. Ολοκληρώθηκε το time out από τον coach της Ήρδας. Η ομάδα του είναι πίσω με 3-13-16. Ένας Μίλωνας ο οποίος είναι σταθερά, το ξαναλέμε, μπροστά στο σκορ. Σταθερά στη θέση οδηγού σε αυτό το πρώτο σετ. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί στην υπόλοιπη διάρκεια αυτού του πρώτου μέρους του παιχνιδιού. Πάντα στο σερβίς ο Μίλωνας με την Σπύρη. Έπεσε για την υποδοχή η Κατσιγιάννη. Μπιτσάκου, μπαλαβρίκε στον μπλοκ του Μίλωνα. Η Μίχα θα συνεργαστεί με την Καλαϊτζή, αυτή απλά πέρασε. Η πάσα της Φούσκα τώρα για την Μπιτσάκου. Μπλοκ του Μίλωνα εδώ είχε αποτέλεσμα. Ξανά η μπάλα όμως στην Μπιτσάκου. Δεν μπορούν εδώ οι παίχτες του Μίλωνα να αντιδράσουν σωστά. Διαφορά πέφτει στους δύο. Γρίσπου. Μαυρομάτισε μία ακόμη υποδοχή. Η Μίχα συνεργάστηκε εκεί με την Δασκαλάκη. Είχε την απάντηση η Ήριδα. Τώρα βγάζει άμυνα η Λουζιώτη. Αυτή θα πάρει και την επίθεση. Δεν πέρασε από το διπλό μπλοκ της Ήριδας. Περνάει όπως η Δασκαλάκη. Η ευκαιρία τώρα για την Ήριδα με την πάσα της Φούσκα για την Μπιτσάκου. Ωραίο πέρασμα με πλασέ της Μπιτσάκου. Επάνω από Δασκαλάκη και Μίχα που έβαλαν τον μπλοκ για τον Μίλωνα. 15-16. Για μία ακόμη φορά η διαφορά στον πόντο και τώρα είναι ο Δημήτρης Κολοκυθάς αυτός που παίρνει time out για την ομάδα του Μίλωνα. Είχε ένα προβάδισμα με 3 πόντους, είδε τώρα την Ήριδα να μειώνει μόλις τον έναν πόντο. Ο Μίλωνας ο οποίος είχε και την πολύ μεγάλη ατυχία φυσικά, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό της Ατέμιδος Σαμπάνη. Μια παίχτρια η οποία ήταν από τις πιο έμπειρες στο ρόστερ του Μίλωνα την φετινή χρονιά. Μια παίχτρια η οποία είχε πάρα πολλές παραστάσεις. Έπαθε ρήξη αχιλλείου στον αγώνα Μίλωνας Αργυρούπολη για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος τον περασμένο Δεκέμβρη. Χειρουργήθηκε και φυσικά χάνει όλη τη σεζόν. Μια παίχτρια που στάθηκε ιδιαίτερα άτυχη στην πρώτη χρονιά στην ομάδα του Μίλωνα. Εδώ και παραπάνω από 2 μήνες ο Μίλωνας πορεύεται χωρίς αυτήν και θα πορευτεί χωρίς αυτήν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Επιστροφή στο παιχνίδι με τη διαφορά, όπως είπαμε, στον πόντο. Η υποδοχή βγήκε για τον Μίλωνα. Η Λουζιώτη θα πάρει μία ακόμη επίθεση. Είναι πόντος για τον Μίλωνα. 15-17. Για ακόμη μια φορά ο Μίλωνας βρίσκει πόντο αφού η Ήριδα έχει φέρει το μάτς στη διαφορά του ενός. Δεν έχει επιτρέψει στην ομάδα του Βασίλη Ξεροβάσιλα να την φτάσει. Τώρα η Θεοδόρα Δασκαλάκη στο σερβίς.
Μπιτσάκου, καλή υποδοχή. Μπάλα στη φούσκα. Περνάει η Βασίλα. Δεν θα μπορέσουν εδώ οι παίχτριες του Μίλωνα. Ξανά στον πόντο. 16-17. Κάπως έτσι κυλάει όλο το παιχνίδι στο πρώτο σετ. Να δούμε αν η Ήριδα θα μπορέσει να κάνει ένα καλό σερί, έτσι ώστε να περάσει μπροστά. Δεν μπόρεσε εδώ η Μίχα, ούτε και η Λουζιώτη, και να που η Ήριδα καταφέρει να ισοφαρίσει. 17-17. Αυτή τη φορά τα κατάφεραν οι γηπεδούχες. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Η Φούσκα στο σερβίς, μια παίχτρια με μεγάλη άνοδο τους τελευταίους μήνες, μεγάλη αγωνιστική άνοδο. Ξεκίνησε ως αναπληρωματική της Ηλέκτρας Κομνηνού στην ομάδα, αλλά πλέον είναι η βασική πασαδόρος. Καλκαβούρα. Να λοιπόν που η Ήριδα κατάφερε να περάσει μπροστά. Ανατροπή σκηνικού πλέον στο παιχνίδι σε αυτό το πρώτο σετ. Μπροστά τώρα οι γηπεδούχες. 18-17. Σε ένα παιχνίδι, σε ένα πρώτο σετ όπου τα πάντα είναι ανοιχτά. Η Βαζάκα τώρα θα περάσει από το κέντρο του γηπέδου και θα ισοφαρίσει εκ νέου. 18 όλα. Θα επιστρέψει το παιχνίδι η Τσακουμάγκου. Κλείνει αλλαγή της με την Καλαϊτζή. Μίχα τώρα. Με το Μίλωνα να εσωφαρίζει προηγουμένως. Η υποδοχή της Μπιτσάκου, η μπάλα πήρε ύψος αλλά δεν βρήκε στην οροφή. Θα πάρει και την επίθεση η Χαραμπιτσάκου. Η μπάλα σπάει στον μπλοκ του Μίλωνα. Μίχα, η πάσα για την Λουζιώτη. Η μπάλα βρήκε στο φιλέ. Ναι, έχουμε 4 επαφές. Δεν υπήρξε επαφή στον μπλοκ της Ήριδας. Νέο προβάδισμα για τις γηπεδούχες. 19-18. Σερβίς Μπιτσάκου. Και είναι άσος. Κακή εκτίμηση εδώ της πορείας της μπάλας από τις παίχτριες του Μίλωνα. Πήρε άσο. Η Μπιτσάκου νόμιζαν ότι η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Τώρα υποδοχή από την Μαυρομάτη. Η Λουζιώτη περνάει στην άλλη πλευρά. Το σκορ στο 20-18. Η Ήριδα για πρώτη φορά στο παιχνίδι έχει βρει διαφορά μεγαλύτερη του ενός πόντου, αλλά τώρα θα πέσει και πάλι στον πόντο η διαφορά, καθώς η Μαγκίνα έστειλε την μπάλα έξω. 20-19, τα πάντα σε τεντωμένο σκηνή όσον αφορά το πρώτο σετ. Η Λουζιώτη τώρα στο σερβίς για το Μίλωνα. Η Μπιτσάκου παίρνει μία ακόμη υποδοχή. Φούσκα για την Βασίλα. Λάθος εδώ από τις παίχτριες του Μίλωνα. Ασυνεννοησία. Και ξανά στο συνδύο η Ήριδα. 21-19. Η ομάδα του Βασίλη Ξεροβάσιλα ψάχνει 4 ακόμη πόντους για να πανηγυρίσει το 1-0. Είπαμε προηγουμένως ότι τρέχει ένα καλό σερί. Η Ήριδα 6 σερί νίκες. Ψάχνει την 7η. Έχει καλό momentum σε αντίθεση με το Μίλωνα. Υποδοχή με δάχτυλα από την Μαυρομάτη. Βέβαια με τη σειρά του και ο Μίλωνας θέλει να απαντήσει, να επιστρέψει στα θετικά αποτέλεσμα όπως είπαμε προηγουμένως. Με το ένα χέρι προλαβαίνει η Φούσκα. Παίρνει τον πόντο η Ήριδα. 22-19 και παίρνει νέο time out ο Δημήτρης Κολοκυθάς για λογαριασμό του Μίλωνα. Καθώς βλέπει τώρα την ομάδα του όχι μόνο να έχει χάσει το προβάδισμα που είχε στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου σετ, αλλά να είναι πίσω και με 3. Είπαμε ο προπονητής ο οποίος αντικατέστησε το Μάνο Καλημεράκη, ουσιαστικά ο βοηθός του. Αυτός που εκτελεί πλέον χρέη προπονητή στην ομάδα του Μίλωνα. Θυμίζω για ακόμη μια φορά ότι η Ήριδα έχει την 5η θέση στη βαθμολογία με 38 βαθμούς, ο Μίλωνας την 6η με 31. Σε περίπτωση που ο Μίλωνας φύγει με το τρίποντο εδώ από το κλειστό γήπεδο του ΣΕΦ, θα μειώσει τη διαφορά του από την Ήριδα στους 4 βαθμούς. Θα παραμένει βέβαια πολύ δύσκολη υπόθεση η τετράδα. Σε περίπτωση που η Ήριδα νικήσει αυτή, για παράδειγμα πάρει τρίποντο, θα πάει στους 41 βαθμούς και από τη στιγμή που ο Αστέρας Νίκαιας παίζει με το Θρίαμβο, ο Αστέρας Νίκαιας που είναι τρίτος με 41 βαθμούς και ο Θρίαμβος με 40, τότε θέλει να εκμεταλλευτεί το όποιο αποτέλεσμα έρθει σε αυτό το παιχνίδι για να αγγίξει την τετράδα.
Ο Μίλνας πήρε τον πόντο στην επιστροφή μας από το time out του Δημήτρη Κολοκυθά. 22-20. Η Βαζάκα στο σερβίς, έπεσε η Κατσιγιάννη. Βγήκε η υποδοχή και πέρασε την μπάλα Ήρυδα. Δασκαλάκη. Πέρασμα με δάχτυλα από την Τσακουμάγκου, αλλά έχει κάνει διπλή επαφή. Παράβαση εδώ από την γραμματική Τσακουμάγκου σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για το πρώτο σετ. Δεν είχε την πολυτέλεια για τέτοια λάθη ο Μίλωνας. 23-20. Σερβίς τώρα με την Καλκαβούρα για την Ήρυδα. Δεν είναι καλή υποδοχή από την Μαυρομάτη. Χάλασε η υποδοχή εδώ για το Μίλωνα. Πέρασαν όμως στην απέναντι πλευρά. Για να δούμε τώρα την ευκαιρία με την Γρίσπου. Βγήκε η άμυνα. Πέρασμα από την Τσακουμάγκου. Ήταν η Γρίσπου εκεί. Η Φούσκα θα παίξει με τη Μαγκίνα. Και θα δώσει το σέντμπολ στην Ήρυδα η Μαγκίνα. Μια ανατροπή σκηνικού στα τελευταία λεπτά του πρώτου σετ. Ο Μίλωνας είχε σταθερά το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του, αλλά στο κρίσιμο σημείο η Ήρυδα έχει βρει τους πόντους που χρειάζεται και τώρα έχει 4 ευκαιρίες για να πάρει το πρώτο σετ. Η επίθεση τώρα από την Τσακουμάγκου είναι πόντος για τον Μίλωνα. Πίστευσαν τα κορίτσια της Ήρυδας ότι η μπάλα θα βγαίνει έξω. Τελικά ο Μίλωνας παραμένει ζωντανός σε αυτό το σετ. 24-21. Η Τσακουμάγκου είναι αυτή η οποία θα πάει και στο σερβίς. Πήρε προηγουμένως τον πόντο. Κατσιγιάννη παίρνει την υποδοχή, σηκώνει η Φούσκα για τη Μαγκίνα και εδώ θα τελειώσει το πρώτο σετ για την Ήρυδα. Συνολικό σκορ λοιπόν 25-21. Η Ήρυδα θα κάνει το πρώτο βήμα για να πάρει την νίκη κόντρα στον Μίλωνα. 1-0 λοιπόν μπροστά οι κυπεδούχες, οι οποίες ήταν πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου σετ. Κατάφεραν όμως να περάσουν μπροστά στο κρίσιμο σημείο και τελικά να πανηγυρίσουν την κατάκτηση, την επικράτηση σε αυτό το πρώτο σετ. Σε λίγο και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου σετ.
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο σετ σε αυτή την αναμέτρηση. Θυμίζω πάντα για την 19η στροφή του πρωταθλήματος Β' Εθνικής Εσπέδα. Το πρωτάθλημα, η κανονική διάρκεια του οποίου ολοκληρώνεται στα 22 παιχνίδια. Πέρα από αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, οι ομάδες έχουν να δώσουν άλλα 3. Και από εκεί πέρα θα ξεκινήσουν τα play-off για την τελική κατάταξη στις θέσεις 1 έως 4. Σε μια διαδικασία στην οποία μεταφέρονται οι βαθμοί που έχει κατακτήσει κάθε ομάδα στην κανονική διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και στα play-off θα είναι η ομάδα του ΑΟΝΑ, η ομάδα της Αργυρούπολης. Η ομάδα θα τερματίσει στην πρώτη θέση των play-off. Θα πάρει το εισιτήριο για τα μπαράζ ανόδου του Νότου, εκεί όπου θα κοντραριστεί με τις αντίστοιχες πρώτες ομάδες των άλλων ενώσεων. Και το εισιτήριο για την Α2 κατηγορία, την αμέσως από πάνω κατηγορία του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ, θα πάρουν οι πρώτες τρεις ομάδες των μπαράζ ανόδου. Ήριδα Μήλωνας 1-0 μετά από το πρώτο σετ, το οποίο κρίθηκε υπέρ της ομάδας του Βασίλη Ξεροβάσιλα με σκορ 25-21. Είδαμε ένα ωραίο εξέλιξη πρώτο σετ, μεγάλη προσπάθεια και από τις δύο ομάδες. Το Μήλωνα να είναι η ομάδα που κρατούσε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του, αλλά την Ήριδα να κάνει στο τέλος την ανατροπή, να περνάει μπροστά και να πανηγυρίζει την νίκη. Να δούμε τι θα συμβεί σε αυτό το δεύτερο σετ, αν ο Μήλωνας θα καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα ίσα ή αν η Ήριδα θα μπορέσει να κάνει το 2-0 και να εδραιώσει την κυριαρχία της στον αγώνα. Οι γηπεδούχες πήραν τον πρώτο πόντο σε αυτό το δεύτερο σετ και έχουν σερβίσει τώρα με την πασαδόρο τους, την Αγάπη Φούσκα. Η Λουζιώτη θα πάρει την υποδοχή. Θα πάρει και την πάσα από την Μίχα. Πέρασε με πλασέ και ήταν η Φούσκα. Σηκώνει Κατσιγιάννη για την Μπιτσάκου. Πέρασμα με πλασέ της Μπιτσάκου. Επάνω από το διπλό μπλοκ του Μήλωνα. Νέος πόντος για την Ήριδα. 2-0. Δεν είχαν απάντηση εδώ τα κορίτσια του Μήλωνα. 2-2 για την Ήριδα στο δεύτερο σετ. Φούσκα. Λουζιώτη θα πάρει μια ακόμη υποδοχή. Η μπαλά στην Μίχα. Πέρασμα με το αριστερό από την Δασκαλάκη. Αυτή θα δώσει τον πρώτο πόντο στον Μήλωνα στο δεύτερο σετ. Θεοδωρά Δασκαλάκη, η οποία είναι αυτή που πάει και στο σερβίς για τις φιλοξενούμενες. Μήλωνας, ο οποίος πέρσι είχε σαν κύριο στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Φέτος είναι δεδομένο ότι η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο, παρουσιάστηκε βελτιωμένη στο νέο πρωτάθλημα. Δεν μπορέσε εδώ η Δασκαλάκη. Τρία-ένα. Ξανά σε προβάδισμα 2 πόντων η Ήριδα. Εξερβής με την Χαρά Μπιτσάκου. Λουζιώτη ξανά, την Λουζιώτη σημάδεψαν τα κορίτσια της Ήριδας. Από το πέρασμα της Βασίλα έχουμε out. Ο πόντος είναι για τον Μήλωνα. Διαμαρτύρονται εδώ οι παίχτριες της Ήριδας. Οι διαιτητές έχουν δείξει Μήλωνα, διαμαρτύρεται και ο Βασίλης Ξεροβάσιλας. 3-2 λοιπόν και σερβίς τώρα με την Μίχα για τον Μήλωνα. Δεν είναι καλή υποδοχή από την Κατσιγιάννη, χάλασε υποδοχή για την Ήριδα. Πέρασμα στην άλλη πλευρά, η Μαυρομάτη θα σηκώσει για την Μίχα. Το πέρασμα είναι από την Δημητριάδη. Αυτή τη φορά η Λουζιώτη, η μπάλα βρίσκει στο διπλό μπλοκ της Ήριδας. Φάση διαρκείας, η πάσα από τη Μίχα για την Βαζάκα. Πέρασμα, πλασέ της Βαζάκα στην ευθεία και 3-3. Ενώ ετοιμάζεται το άλλο λίμπερο για την Ήριδα, η Ιωάννα Μανώλη, η οποία ξεκίνησε το παιχνίδι. Στη θέση της Κατσιγιάννη θα ξαναπεράσει. Θυμίζω βρισκόμαστε στο δεύτερο σετ. Το πρώτο το πήρε η Ήριδα με σκορ 25-21. Η Ήριδα, η οποία ψάχνει την 7η συνεχόμενη επικράτησή της, βρίσκεται σε ένα πολύ καλό φεγγάρι, σε μια εξαιρετική κατάσταση. Ο Μήλωνας έχει αντίθετα ένα σερί 2 ητών και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Μαγκίνα θα πάρει τον πόντο.
Δεν τα κατάφερε η Σπύρη που έπεσε για την άμυνα. Νέο προβάδισμα για την Ήριδα. Είδε τον Μίλωνα να ισοφαρίζει προηγουμένως αυτά τα πρώτα λεπτά που έχουμε παίξει στο δεύτερο σετ. Η μπάλα έξω εδώ, χαμένο σερβίς για τις γηπεδούχες. Έχουμε κίτρινη κάρτα τώρα, η οποία δόθηκε στον μπάγκο της Ήριδας για διαμαρτυρία. Η Λουζιώτη πάντα είναι στη θέση του σερβίς. Με το σκόρ ισόπαλο. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Μίλωνας πέρσι είχε ως πρώτο στόχο την παραμονή στην κατηγορία εδώ Πειραιάς ο Λουζιώτη. Και προβάδισμα για τον Μίλωνα. 4-5. Φέτος είχε αλλάξει επίπεδο, παρουσιάστηκε σίγουρα βελτιωμένος. Είναι μια της πρωταγωνίστρης ομάδας της κατηγορίας. Απλά έχασε έδαφος στα τελευταία παιχνίδια. Υπήρξε και η αποχώρηση του προπονητή, όπως είπαμε και προηγουμένως, του Μάνου Καλημερά και τη θέση του πήρε ο μέχρι πρώτος βοηθός του, ο Δημήτρης Κολοκυθάς. Έβγαλε εντυπωσιακή άμυνα εδώ η Λουζιώτη. Η Μίχατη μεταβίβαση για την Σπύρη, η οποία κατάφερε και πέρασε με υπερένταση. Τώρα η Φούσκα θα δώσει για την Καλκαβούρα. Δεν περνάει από το διπλό μπλοκ του Μίλωνα. Πολύ καλά λειτουργήσε εδώ το μπλοκ για το Μίλωνα και τώρα έχει κάνει παράβαση Γρίσπου, διπλή επαφή. Νέος πόντος για τις φιλοξενούμενες. 4-6. Ξαναλέω πως αυτή είναι η 19η αγωνιστική της Β' Εθνικής στο πρωτάθλημα ΕΣΠΕΔΑ. Όλα τα παιχνίδια γίνονται απόψε, εκτός από το Ήρδα Μίλωνα που παρακολουθείτε από το NSTV, το τοπικό ντέρμπι της Νέας Μύρνης. Έχουμε επίσης τα παιχνίδια Άλυμος Αίωλος Σταύρου, Αστέρας Νίκαιας Θρίαμβος, Αργυρούπολη Άμυλα, Πήγασος Καϊδαρίου Ηλιούπολη και Δραπετσόνα Ένωση Ηλίου. Στη βαθμολογία είναι πρώτη και με διαφορά η Αργυρούπολη με 51 βαθμούς. Δεύτερο είναι το Ήλιο, η Ένωση Ηλίου με 43-41 έχει ο Αστέρας Νίκαιας. Τέταρτος είναι ο Θρίαμβος με 40 βαθμούς. Πέμπτη Ήριδα με 38. Έκτος ο Μίλωνας με 31. Και από εκεί πέρα είναι οι ομάδες οι οποίες παλεύουν για την αποφυγή των play-out. Η Δραπετσόνα με 20 βαθμούς, η Λεόπολη επίσης με 20, ο Άλυμος με 18. Ο Αίωλος έχει 14 βαθμούς, προτελευταίος ο Πήγασος με 8 βαθμούς και η αδύναμη Άμυλα τελευταία, η ομάδα του Καματερού, η οποία είχε μέσα στην χρονιά και ποινή αφαίρεσης βαθμών και έχει μείνει στο μείον 3. Η Ήριδα προέρχεται από μια μεγάλη νίκη επί του Θριάμβου Χαϊδαρίου με 3-0 εκτός έδρας. Η ομάδα που είναι από πάνω της αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία, που είναι στην τέταρτη θέση. Πήρε νίκη λοιπόν με 3-0 εκτός έδρας, ένα αποτέλεσμα που μείωσε τη διαφορά της από τον τέταρτο Θρίαμβο μόλις στους 2 βαθμούς. Και ένα αποτέλεσμα φυσικά που την κρατάει ζωντανή στη μάχη της τετράδας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε αυτή την αγωνιστική, στη 19η, Αστέρας Νίκαιας και Θρίαμβος παίζουν μεταξύ τους. Και σε περίπτωση που η Ήριδα πάρει την νίκη, πόσο μάλλον με τρίποντο, σε περίπτωση δηλαδή που φτάσει τους 41 πόντους, θα αγγίξει την τετράδα. Έχει βέβαια δύσκολο πρόγραμμα στην συνέχεια, στις 3 εναπομείνας στις αγωνιστικές, θα τα πούμε στη συνέχεια της μετάδοσης. Βρισκόμαστε στο 6-8 αυτή τη στιγμή, ο πόντος προηγουμένως για την Ήριδα, που έχει σερβίσει με την Αναστασία Μαγκίνα, την αρχηγό της. Πήρε την υποδοχή η Λουζιώτη, η Μίχα για την Βαζάκα, βγήκε η άμυνα για την Ήριδα. Η Φούσκα θα συνεργαστεί με την Γρίσπου, έκανε επαφή με την μπάλα η Μίχα, δεν υπήρξε συνέχεια. Νέος πόντος για τις γηπεδούχες, 7-8. Στο σχήμα για την Ήριδα αυτή τη στιγμή έχουμε την Φούσκα, την Μπιτσάκου, την Γρίσπου, την Μαγκίνα, την Ιωάννα Μανώλη, το Λίμπερο και την Δανάη Καλκαβούρα. Ενώ για το Μίλωνα έχουμε την Βαζάκα που είναι και αρχηγός της ομάδας, την Μίχα,
την Μαυρομάτη, την Λουζιώτη που την είδατε να παίρνει τώρα εδώ την υποδοχή, την Σπύρη και την Δασκαλάκη. Η Μίχα τώρα κάνει επαφή με την μπάλα. Θα σηκώσει η Μαυρομάτη για τη Λουζιώτη. Επιτίθεται αυτή πίσω από τα 3 μέτρα. Η άμυνα για την Ήριδα. Η ευκαιρία με την Μπιτσάκου. Πόντος και η ισοφάριση. Οχτώ όλα. Έτοιμη για νέο σερβίς η Αναστασία Μαγκίνα. Παίρνει μία ακόμη υποδοχή η Μαυρομάτη. Μίχα για την Βαζάκα. Τώρα η Φούσκα ξανά συνεργάζεται με τη Γρίσπου. Και ο πόντος για τον Μίλωνα. Είχαμε παράβαση για τις γηπεδούχες. Ο δεύτερος διαιτητής, ο κύριος Αντωνόπουλος, έδειξε πως η Γρίσπου πέρασε το πόδι της στην απέναντι πλευρά. Αυτό της έδειξε χαρακτηριστικά. Αυτό σφύριξαν οι διαιτητές και ο πόντος πήγε στις φιλοξενούμενες. 8-9. Δεν είναι λίγες φορές πάντως που έχουν εκφράσει τα παράπονά τους οι άνθρωποι της Ήριδας προς τους διαιτητές. Από την πίσω ζώνη περνάει και πάλι η Λουζιώτη, αλλά θα στείλει την μπάλα έξω. Νέα ισοπαλία στο παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο σετ. 9-9, δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει κάποια ομάδα. Τα πάντα στην ισορροπία. Θυμίζω ότι είδαμε κλειστό παιχνίδι και στο πρώτο σετ. Είχαμε το Μίλωνα να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα, αλλά στο κρίσιμο σημείο η Ήριδα κατάφερε και βρήκε τον τρόπο να περάσει μπροστά και να πανηγυρίσει το 1-0. Εδώ ωραία συνεργασία για τα κορίτσια του Μίλωνα, παίρνουν νέο προβάδισμα, 19. Λέγαμε προηγουμένως πως ο Μίλωνας είχε και την πολύ μεγάλη ατυχία με τον τραυματισμό της Αρτέμιδος Σαμπάνη, μιας παίχτριας η οποία ήταν από τις πιο έμπειρες στο φετινό ρόστερ του Μίλωνα, παίχτρια με τις πιο πολλές παραστάσεις. Έπαθε ρήξη αχιλλείου στον αγώνα Μίλωνας Αργυρούπολη για τη 10η αγωνιστική. Χειρουργήθηκε και χάνει φυσικά όλη τη σεζόν. Ο Μίλωνας πορεύεται εδώ και πάνω από 2 μήνες χωρίς την βοήθειά της. Μέσα Δεκέμβρη ήταν όταν τραυματίστηκε η Σαμπάνη, με διαφορά η πιο άτυχη παίχτρια του Μίλωνα τη φετινή σεζόν. Ισοπαλία και πάλι, 10 όλα. Τα κατάφερε εδώ η Μανώλη. Η ευκαιρία με την Μπιτσάκου. Ο πόντος για τον Μίλωνα, για την Ήριδα, με συγχωρείτε. 11-10. Μπροστά τώρα οι γηπεδούχες, έχουν σερβίς με την Φούσκα. Η υποδοχή από την Σπύρη. Πάσα της Μίχα για τη Λουζιώτη. Αποφασιστικά η Λουζιώτη σηκώθηκε, εκτέλεσε στη διαγώνιο και πήρε τον πόντο. 11 όλα. Δανέλη Λουζιώτη, γέννημα θρέμα, το λέγαμε και προηγουμένως, του Μίλωνα. Παίρνει, όπως και σε κάθε παιχνίδι και σε αυτό, πάρα πολλές από τις επιθετικές προσπάθειες της ομάδας. Η Δασκαλάκη στο σερβίς, υποδοχή με δυσκολία, δεν τα κατάφερε εκεί η Φούσκα. Νέος πόντος για τον Μίλωνα. Η αγάπη Φούσκα που αναφέραμε και προηγουμένως πως είναι μια παίχτρια με μεγάλη αγωνιστική άνοδο, μεγάλη αγωνιστική βελτίωση του τελευταίους μήνες. Ξεκίνησε ως αναπληρωματική της Ηλέκτρας Κομνηνού στη θέση της πάσας, αλλά πλέον έχει κερδίσει τη θέση της στο βασικό σχήμα της Ήριδας. Ο Μίλωνας μπροστά με 12-11. Η Μανώλη κράτησε την υποδοχή και είναι καλή. Η Φούσκα για τη Βασίλα, αλλά το μπλοκ του Μίλωνα εδώ δίνει τον πόντο. 11-13. Η Ήριδα μπορεί προηγουμένως να κατάφερε να πάρει το προβάδισμα, αλλά επέστρεψε στη θέση οδηγού η ομάδα του Δημήτρη Κολοκυθά. Θεοδόρα Δασκαλάκη στο σερβίς. Έβγαλε υποδοχή η Μαγκίνα. Βγήκε η άμυνα συνέχεια από τη Δασκαλάκη για το Μίλωνα. Βαζάκα. Πάσα της Φούσκα για την Καλκαβούρα. Σπάει μπάλα στο μπλοκ και ήταν η Βαζάκα. Η πάσα της Μίχα στην άλλη πλευρά για την Λουζιώτη. Σπάει μπάλα στο μπλοκ της Ήριδας τώρα. Μαγκίνα ελέγχει και σηκώνει για την Μπιτσάκου. Πέρασμα στην άλλη πλευρά. Η ευκαιρία τώρα για τον Μίλωνα να πάει στο συν 3 και τα καταφέρνει με τον πόντο
από την αρχηγό, την Κέλλη Βαζάκα. Μάλλον όχι, έχουν δώσει παράβαση οι διαιτητές. Αντικανονική επίθεση από την πίσω ζώνη. Επομένως ο πόντος στην Ήριδα. 12-13. Βαζάκα κατάφερε να πάρει τον πόντο, αλλά ήταν αντικανονικό το χτύπημά τους, αντικανονική η επίθεσή της. Η Μίχα τώρα για την Λουζιώτη. Είναι δυνατή η μεταβίβαση. Νέο λάθος από τα κορίτσια του Μίλωνα και ισοφάριση για την ομάδα του Βασίλη Ξεροβάσιλα. 13 όλα. Σε ένα δεύτερο σετ όπου δεν έχουν λείψει τα λάθη και για τις δύο ομάδες, οι οποίες βαδίζουν χέρι-χέρι. Το πέρασμα εδώ από την Δημητριάδη. Συνεχίζεται η φάση. Μαγκίνα, η Φούσκα θα παίξει με την Καλκαβούρα. Σηκώνει την Καλκαβούρα. Δεν είναι καλή η επιθετική της προσπάθεια όμως. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα. Βρήκε φιλέ. Και μπροστά ξανά ο Μίλωνας. 13-14. Σερβίζει με την Πασαδόρο του τώρα ο Μίλωνας, την Χριστίνα Μίχα. Η Ήρδα, η οποία έχει και αυτή μια σημαντική απουσία στο σημερινό παιχνίδι. Αυτή της Παναγιώτα Σκόλια, της Νάγια Σκόλια. Η οποία δεν μπορεί να ενισχύσει την ομάδα λόγω ίωσης. Παράβαση εδώ αυτή τη φορά για την Ήρδα, διπλή επαφή. Και νέος πόντος για το Μίλωνα, 13-15. Για να δούμε αν θα καταφέρει σε αυτό το σετ ο Μίλωνας να πανηγυρίσει και να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Πέρασμα από την πίσω ζώνη, από την Σπύρη. Υπήρξε η απάντηση για την Ήρδα. Τώρα η Καλκαβούρα τη σταματάει επιβλητικά το διπλό μπλοκ του Μίλωνα. Το μπλοκ που έβαλαν εκεί η Δημητριάδη με την Λουζιώτη. Προσπάθησε να περάσει με πλασέ η Καλκαβούρα. Αλλά η επίθεση αυτή δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη για την Ήρδα και τώρα η Καλκαβούρα θα καθίσει στον πάγκο για να περάσει με το νούμερο 14, η Έρικα Ζουμίδη. Έχει 13-16, το σερί του Μίλωνα συνεχίζεται. Ένα ακόμη σερβίς από την Μίχα. Υποδοχή από την Μανώλη χάλασε. Τώρα η Ζουμίδη που πριν από λίγο μπήκε στο παιχνίδι πέρασε με δάχτυλα. Λουζιώτη παίρνει μία ακόμη επίθεση. Διαγώνιο χτύπημα, παίρνει κι άλλο πόντο. Ο Μίλωνας με την Λουζιώτη δεν τα κατάφερε εκεί το λίμπερο της Ήριδας. Η Μανώλη επιστρέφουν σε πολύ λίγο. Ολοκληρώθηκε το τάιμα του πήρε ο Βασίλης Ξεροβάσιλας. Δύο ομάδες επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Μίλωνα να είναι μπροστά με 4 και αυτή τη στιγμή να είναι σε μια εξαιρετικά πλεονεκτική θέση για να κατακτήσει το δεύτερο σετ και να κάνει το 1-1. Λέγαμε προηγουμένως για το σύστημα διεξαγωγής της Β' Εθνικής. Είπαμε ότι η Ήρυδα κυνηγάει μια θέση στην τετράδα. Εδώ πήρε τον πόντο η γηπεδούχος ομάδα. Υπήρξε επαφή σε παίχτρια του Μίλωνα. Οι ομάδες θα τερματίσουν στις πρώτες 4 θέσεις. Θα πάρουν το εισιτήριο για τα play-off για τις θέσεις 1-4. Σε μια διαδικασία στην οποία μεταφέρονται οι βαθμοί που θα έχουν πάρει στην κανονική διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς, όπως θα δείχνουν, η Αργυρούπολη θα είναι το μεγάλο φαβόρι για να κατακτήσει την πρώτη θέση και στα play-off. Η ομάδα της Δήμητρας Λυκογιάννη. Η πρώτη ομάδα, η ομάδα που θα πάρει την πρώτη θέση στα play-off θα πάρει και το εισιτήριο για τα μπαράζ ανόδου. Εκεί όπου θα ανταγωνιστεί τις αντίστοιχες πρώτες των άλλων ενώσεων. Στα μπαράζ ανόδου του Νότου. Και
το εισιτήριο για την Α2, την δεύτερη, την αμέσως επόμενη κατηγορία, την αμέσως απάνω κατηγορία του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ. Θα πάρουν οι ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες τρεις θέσεις των μπαράζ ανόδου του Νότου. Ο Μίλνας βρήκε κι άλλον ποντό, έχει ανεβάσει την διαφορά ξανά στους τέσσερις. Περάζοντας την άλλη πλευρά τώρα για την Ήριδα. Η ευκαιρία ξανά για το Μίλωνα. Σήκωσε μαυρομάτι για την Βαζάκα. Η άμυνα για την Ήριδα. Η φούσκα για την Γρίσπου. Πέρασε με πλασέ. Σπύρι είναι αυτή η οποία θα περάσει την άλλη πλευρά. Κοντραμπάλα τώρα για την Ήριδα με την Μαγκίνα. Στην ευθεία ήταν εκεί για την άμυνα η Μίχα. Και άλλος πόντος για τις φιλοξενούμενες εδώ. 14-19. Και τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για την Ήριδα σε αυτό το δεύτερο σετ. Η Ήριδα η οποία ήταν πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος και του πρώτου, αλλά μοιάζει διαφορετική η κατάσταση πλέον. Λουζιώτη, η μπάλα έξω, χαμένο σερβίς. Με αυτόν τον τρόπο θα έρθει ο 15ος πόντος για την Ήριδα. Οι παίκτες του Βασίλη Τσιροβάσιλα θα κάνουν την δική της προσπάθεια να μειώσουν κι άλλο. Να προσπαθήσουν να πλησιάσουν κι άλλο τον Μίλωνα. Η Ζουμίδη έκανε το σερβίς. Υποδοχή χάλασε από την Μαυρομάτη. Φούσκα για την Μαγκίνα. Η μπαλαβρίκε στο μπλοκ που έβαλε εκεί η Βαζάκα. Από την πίσω ζώνη η Λουζιώτη πέρασε. Εκεί ήταν η Γρίσπου. Η Φούσκα παίζει ξανά με την Μαγκίνα, πέρασε την μπάλα από το διπλό μπλοκ. Μίχα, Λουζιώτη πίσω από τα 3 μέτρα. Υπάρχει ξανά απάντηση για την Ήριδα. Η Ζουμίδη τώρα από την πίσω ζώνη δεν θα μπορέσει να την περάσει την μπάλα. 15-20. Η διαφορά στους 5 πόντους όσους θέλει και ο Μίλωνας για να κάνει το 1-1, να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Είπαμε ότι ο Μίλωνας θέλει σε αυτό το παιχνίδι να βγάλει αντίδραση. Προέρχεται από δύο σερί ήττες. Μεσολάβησε και η αποχώρηση του προπονητή του Μάνου Καλημεράκη που αποδιοργάνωσε κάπως και τις παίχτρες της ομάδας. Εδώ έβγαλε άμυνα η Λουζιώτη. Κι άλλος πόντος για το Μίλωνα. Πλέον πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι σε αυτό το δεύτερο σετ. 15-21 πλέον η διαφορά στους 6. Η ομάδα του Δημήτρη Κολοκυθά μοιάζει κοντά στην ισοφάριση, στο να πάρει αυτό το δεύτερο σετ. Η Δημητριάδη στο σερβίς. Δεν είναι καλή υποδοχή και δεν αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη εκεί επάνω στο φιλέ η Δασκαλάκη. Ένας πάρα πολύ εύκολος πόντος για το Μίλωνα. 15-22. Χάλασε η υποδοχή από την αρχή για την Ήριδα. Ήρθε το 15-22. Αλλαγή Πασαδόρου τώρα για τις γηπεδούχες. Η Φούσκα θα καθίσει στον πάγκο για να περάσει η Ηλέκτρα Κομνηνού με το νούμερο 9. Την ώρα που έχει σερβίς με την Δημητριάδη ο Μίλωνας. Η Μαγκίνα παίρνει την υποδοχή. Να την Κομνηνού τώρα στην πρώτη σε επαφή με την μπάλα. Έπαιξε με την Γρίσπου και η συνεργασία αυτή είχε αποτέλεσμα. Παίρνει τον πόντο Ήριδα. 16-22, αλλά είναι ακόμη αρκετά πίσω στο σκορ η γηπεδούχος ομάδα. Στην αγώνα παρακολουθείται πάντα ζωντανά από το βοηθητικό κλειστό γήπεδο του ΣΕΦ, έδρα της Ήριδας στην φετινή χρονιά. Λόγω του ζητήματος που έχει προκύψει με το κλειστό γήπεδο Αρτάκης. Έχει αναγκάσει και την Ήριδα αλλά και πολλά ακόμη σωματεία που αγωνίζονταν μέχρι πέρσι στο Αρτάκης να αναζητήσουν αλλού έδρα. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ξανά γιατί έχουμε time out τώρα από πλευράς Μίλωνα. Οι ομάδες οι οποίες συναντήθηκαν και στον πρώτο γύρο, στη διάρκεια του πρώτου γύρου και μας χάρισαν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Το είχατε παρακολουθήσει και αυτό από το NSTV, το παιχνίδι στο κλειστό γήπεδο Κρίσος Πέρσης του Μίλωνα. Είχε επικρατήσει το tie break ο Μίλωνας και μάλιστα ενώ είχε προηγηθεί με 0-2 η Ήριδα, η οποία είχε ευκαιρίες στα δύο επόμενα σετ να τελειώσει το παιχνίδι και να πάρει το τρίποντο, αλλά τελικά έχασε με 3-2, έχασε στο tie break. Με την ομάδα του Μίλωνα να παίρνει τότε το match με μια σπουδαία ανατροπή. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι παρόμοιο και σε αυτό το παιχνίδι, στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου.
στη revanche ουσιαστικά για τις δύο ομάδες. Η διαφορά είναι στους 5. Ο Μίλαν θέλει 3 ακόμη πόντους για να κάνει το 1-1. Δεν μπόρεσε να επιτεθεί εδώ η Ήριδα. Ευκαιρία με την Σπύρη. Ο πόντος είναι για τις γηπεδούχες. 4 επαφές. Δεν την πέρασε την μπάλα η Σπύρη. Λάθος εδώ για τον Μίλωνα και η διαφορά πέφτει τώρα στους 4. Για να δούμε αν μπορεί να πλησιάσει ακόμη περισσότερο η Ήριδα. Μαγκίνα. Η αρχηγός της Ήριδας σημαδεύει τη Λουζιώτη. Αυτή βγάζει ωραία υποδοχή. Η Μίχα πέρασε η Δασκαλάκη. Εκεί ήταν η Γρίσπου. Μπιτσάκου στην άλλη πλευρά. Λουζιώτη. Η Μίχα θα συνεργαστεί με τη Δασκαλάκη. Out. Ο πόντος για την Ήριδα και πάλι. Άστοχη επιθετική προσπάθεια από την Θεοδόρα Δασκαλάκη. 19-22. Να λοιπόν η Ήριδα που φτάνει τη διαφορά στους 3. Μια διαφορά η οποία έφτασε και τους 7 με το 15-22 προηγουμένως. Ωραίο σερβίς από την Μαγκίνα και παίρνει άσο. Και άλλος πόντος για την Ήριδα. 20-22 η διαφορά στους 2. Ο Μίλωνας έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Πλέον η διαφορά είναι μόλις στους 2. Επιστρέφουμε σε λίγο καθώς έχουμε time out. Επιστρέψαμε από το νέο time out που πήρε ο coach του Μίλωνα. Ξαναλέω, οι φιλοξενούμενες είδαν μια διαφορά 7 πόντων να πέφτει πλέον στους 2. Η Ήριδα έχει πλησιάσει επικίνδυνα το Μίλωνα, ο οποίος μέχρι πριν από λίγα λεπτά έδειχνε το πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση αυτού του δεύτερου σετ. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το συναρπαστικό, όπως αποδεικνύεται σε εξέλιξη δεύτερο σετ. Γενικότερα σε ένα από τα derby της αγωνιστικής, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής. Εδώ πάντως η Βαζάκα θα πάρει τον πόντο, δεν τα κατάφερε η Μαγκίνα. 20-23. Ένας πόντος που χρειαζόταν ο Μίλωνας να διακόψει αυτό το σερί της Ήριδας. Ένας πόντος που βοηθάει πολύ και από ψυχολογικής πλευράς την ομάδα του Δημήτρη Κολοκυθά. Η Βαζάκα, αρχικός του Μίλωνα, έχει και το σερβίς. Βγήκε η υποδοχή. Η Κομνηνού έπαιξε με τη Γρίσπου. Συνεχίζεται η φάση. Ευκαιρία τώρα για τον Μίλωνα. Από την πίσω ζώνη η Λουζιώτη. Και θα πάρει τον πόντο από την πίσω ζώνη. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν άμυνα τα κορίτσια της Ήριδας. 20-24. Setball για το Μίλωνα. 4 ευκαιρίες για την ομάδα του Δημήτρη Κολοκυθά να κάνει το 1-1. Βαζάκα σε ένα ακόμη σερβίς. Δεν την περνάει την μπάλα. (21-24). Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για λάθη για την Ήριδα. Έχει σερβίς με την Γρίσπου η ομάδα του Βασίλη Ξεροβάσιλα. Ο Μίλωνας έχει άλλες 3 ευκαιρίες. Υποδοχή από την Σπύρη. Πέρασε και την μπάλα η Δασκαλάκη. Πήρε τον πόντο. 20-25. Αυτό είναι το σκορ στο δεύτερο σετ. Ο Μίλωνας θα την καταφέρει. Λοιπόν, θα κάνει το 1-1. Θα απαντήσει στο προηγούμενο σετ το οποίο ολοκληρώθηκε με την Ήριδα να πανηγυρίζει. Όλα ανοιχτά λοιπόν εδώ στο κλειστό γήπεδο του ΣΕΦ, στην έδρα της Ήριδας. Αυτό το παιχνίδι για την 19η αγωνιστική της Β' Εθνικής. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Επιστροφή εδώ στην ζωντανή μας περιγραφή από το βοηθητικό κλειστό γήπεδο του ΣΕΦ. Ήρυδα Μήλωνας παιχνίδι για την 19η αγωνιστική στο πρόγραμμα Β' Εθνικής Σπέδα, το τοπικό ντέρμπι της Νέας Μύρνης. Το παρακολουθείτε ζωντανά από την διαδικτυακή τηλεόραση της πόλης, το NSTV. Ήρυδα Μήλωνας 1-1 μετά από τα δύο πρώτα σετ, με την Ήρυδα να βγαίνει νικήτρια στο πρώτο με σκορ 25-21 και το Μήλωνα να απαντάει στο δεύτερο με σκορ 25-20. Ο Μήλωνας, ο οποίος είδε μια μεγάλη διαφορά που πήρε στο δεύτερο σετ, να πέφτει μια διαφορά που έφτασε μέχρι και τους 7 βαθμούς, να πέφτει στους 2. Την Ήρυδα να τον πλησιάζει επικίνδυνα, αλλά από εκεί πέρα έδειξε χαρακτήρα η ομάδα του Δημήτρη Κολοκυθά και οι φιλοξενούμενες κατάφεραν και πήραν, πανηγύρισαν στο δεύτερο σετ. Πρώτος πόντος για το τρίτο σετ είναι για την Ήρυδα. Να δούμε λοιπόν ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει κεφάλι στο σκορ μετά από την λήξη αυτού του τρίτου σετ. Ένα τρίτο σετ αρκετά κομβικό, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι. Νέος πόντος για την Ήρυδα με τον Άσο που παίρνει η Ευαγγελία Βασίλα. 2-0, καλό ξεκίνημα για τις γηπεδούχες σε αυτό το τρίτο σετ. Θυμίζω ότι η Ήρυδα κυνηγάει την 7η συνεχόμενη νίκη της. Νέος άσος εντωμεταξύ από την Βασίλα και πάλι πρόβλημα στην υποδοχή για τον Μήλωνα. Μια Ήρυδα η οποία πιέζει στο σερβίς, το ξεκίνημα αυτό του τρίτου σετ. Συνεχίζεται λοιπόν το σερί της ομάδας του Βασίλη Ξεροβάσιλα. Η Ήρυδα η οποία λοιπόν, ξαναλέω, κυνηγάει την 7η συνεχόμενη νίκη της. Απ' την άλλη ο Μήλωνας προέρχεται από δύο σερίτες και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Θέλει να βγάλει την δική του αντίδραση. Πέρασε εδώ όπως η Λουζιώτη. Νέα ευκαιρία για την Ήρυδα τώρα. Με το πέρασμα της Γρίσπου συνεχίζεται η φάση. Η Βαζάκα από την πίσω ζώνη. Εκεί είναι η Μπιτσάκου. Η πάσα της Κομνηνού για την Μαγκίνα. Το διπλό μπλοκ εδώ που βάζει ο Μήλωνας θα έχει αποτέλεσμα. Και έτσι θα έρθει ο πρώτος πόντος για τις φιλοξενούμενες. 3-1. Ξαναλέμε ότι εάν πάρει την νίκη η Ήρυδα σε συνδυασμό του γεγονότος πως Αστέρας Νίκαιας που είναι τρίτος και Θριάμβου Χαϊδαρίου που είναι τέταρτος, τότε θα αγγίξει την τετράδα. Για παράδειγμα, αν η Ήρυδα πάρει το τρίποντο θα πάει στους 41 βαθμούς. Αν νικήσει με τρίποντο ο Αστέρας τον Θρίαμβο, θα πάει στους 44 και θα μείνει ο Θρίαμβος στους 40. Έτσι η Ήρυδα, για παράδειγμα, θα ανέβει στην τέταρτη θέση, θα μπει δηλαδή στην τετράδα. Ακόμα και αν επικρατήσει για παράδειγμα η Ήρυδα στο tie break και πάρει 2 βαθμούς και χάσει ο Θρίαμβος, δεν πάρει κάτι από το παιχνίδι με τον Αστέρα, θα φτάσει στην βαθμολογία την ομάδα που νίκησε την περασμένη αγωνιστική και μάλιστα μέσα στο Χαϊδάρι, παίρνοντας ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Έχει πάντως μια δύσκολη αποστολή μπροστά της η Ήρυδα. Ο Μήλωνας είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες της κατηγορίας που, όπως είπαμε, θέλει να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Το 3-0 της Ήρυδας έχει γίνει 3-2 πλέον, με δύο σερί πόντους για το Μήλωνα στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Θεοδόρας Καλάκης στο σερβίς. Υποδοχή από την Χαραμπιτσάκου. Σήκωσε η Μανώλη, το λίμπερο της Ήρυδας για τη Μαγκίνα. Το λάθος εδώ από την Μίχα. Και 4-2. Ξανά σε διαφορά 2 πόντων τώρα οι γηπεδούχες που έχουν σερβίσει με την Έρικα Ζουμίδη. Παίρνει την υποδοχή η Σπύρη. Δεν ήταν καλή υποδοχή. Η φάση συνεχίζεται. Η Κομνηνού έδωσε την μπάσα για την Μαγκίνα που πέρασε με γροθιά. Η Κομνηνού η οποία πήρε τη θέση της Φούσκα στη διάρκεια του δεύτερου σετ. Η προσπάθεια της Δημητριάδη. Υπήρξε η απάντηση από πλευράς Ήρυδας. Μαγκίνα παίρνει μία ακόμη επίθεση. Μία από τις πάρα πολλές που έχει πάρει στο παιχνίδι. Εδώ η μπάλα είναι έξω. Yeah. 4-3. Μειώνει ο Μήλωνας στον πόντο μετά από αυτή την άστοχη επίθεση για την Ήρυδα. Σερβίζει με τη Χριστίνα Μίχα για τις φιλοξενούμενες. Την υποδοχή την παίρνει η Μπιτσάκου. Η μπάλα στην Κομνηνού. Θα παίξει και πάλι με την Μαγκίνα. Στη μικρή διαγώνη εκεί έβγαλε την άμυνα η Λουζιώτη. Η Λουζιώτη τώρα θα πάρει και την επίθεση. Η μπάλα έξω. Πόντος για την Ήρυδα. 5-3.
Η Ήρδα έχει σερβίσει τώρα με την αρχηγό της, την Αναστασία Μαγκίνα. Πέρασε την μπάλα, η Σπύρη πήρε την υποδοχή. Μίχα δεν συνεργάστηκε με την Δημητριάδη. Από πίσω προσπάθησε και η Βαζάκα, αλλά δεν τα κατάφερε. Το λάθος αυτό για τις φιλοξενούμενες φέρνει το 6-3. Διπλό σκορ τώρα για την Ήρδα. Μαγκίνα. Μαυρομάτι κρατάει την υποδοχή. Η Λουζιώτη, η Μπαλαβρίκη στο μόνο μπλοκ που βάλε η Μπιτσάκου. Η Μπιτσάκου θα πάρει και την επίθεση. Πολύ ωραίο πέρασμα με πλασέ τη Μπιτσάκου. Επάνω από τον μπλοκ που έβαλαν Δημητριάδη και Λουζιώτη. 7-3. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα γενικότερα για την Ήρυδα στο τρίτο σετ. Απ' την άλλη, ο Μίλωνας αναζητεί λύσεις. Έχει δει τώρα τη διαφορά να πηγαίνει στους 4. Μία ακόμη υποδοχή από την Μαυρομάτη. Πέρασε η Μίχα. Αντίδρασαν όμως οι γηπεδούχες. Προσπάθησε η Μπιτσάκου να περάσει την μπάλα στο σημείο που πήγε. Ήταν δύσκολο να το κάνει και τελικά δεν τα κατάφερε. 7-4. Μείωνε ο Μίλωνας στους 3. Σερβίς με τη Λουζιώτη για το Μίλωνα. Άφησε πολύ έξυπνα η Μανώλη, έσκυψε. Η μπάλα κατέληξε έξω. 8-4. Τη Μανώλη είχε συνεμαδέψει η Λουζιώτη. Αυτή έσκυψε για να μην βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Και ξανά μπροστά με double score η Ήρυδα. Γρίσπου τώρα στο σερβίς. Υποδέχθηκε η Σπύρη. Η Μίχα για την Βαζάκα πέρασε με πλασέ. Συνεχίζεται η φάση, η πάσα της Κομνηνού για την Μπιτσάκου. Και αυτή μια από τις πρωταγωνίστριες της αναμέτρησης και αυτή έχει πάρει πολλές προσπάθειες για την Ήρυδα. Λουζιώτη, πέρασμα από την Μίχα. Άλλη μια επίθεση με την Μπιτσάκου από την θέση 4. Τώρα η Βαζάκα. Και νέος πόντος για την Ήρυδα. 4 επαφές εις βάρος του Μίλωνα. Ξανά σε διαφορά 5 πόντων η γηπεδούχος ομάδα. Θα περάσει τώρα στο παιχνίδι για τον Μίλωνα η Ντορίτα Σπίνου. Νέο πρόσωπο για τις φιλοξενούμενες και θα καθίσει στον πάγκο η Μίχα. Παίρνει άσο η Γρίσπου. Έξυπνα εκτελεσμένο σερβίς. Δυσκόλεψε πάρα πολύ τις παίχτριες του Μίλωνα που δεν είχαν απάντηση. 14, ένα πολύ καλό ξεκίνημα, μια πολύ δυνατή εκκίνηση για την Ήρυδα στο τρίτο σετ. Έχουμε time out από πλευράς Μίλωνα, επιστρέφουμε. Επιστροφή μετά από το time out του Δημήτρη Κολοκυθά. Ο Μίλωνας είναι πίσω με 6. Προσπαθεί να βρει απαντήσεις στο πολύ καλό το δυναμικό ξεκίνημα της Ήρυδας στο τρίτο σετ. Η Ήρυδα η οποία θέλει να επιστρέψει σε θέση οδηγού στο σκορ. Προηγήθηκε με ένα 0 παίρνοντας το πρώτο σετ, αλλά είδε το Μίλωνα να την ισοφαρίζει προηγουμένως. Κομνηνού προσπάθησε να συνεργαστεί με την Βασίλα. Δεν ήταν πολύ καλή αυτή η συνεργασία. Ξαναπροσπάθησε η Ήρυδα, αλλά έχει απάντηση ο Μίλωνας. Έχουμε 4 επαφές εδώ, δεν πέρασε την μπάλα η Σπύρη. Κι άλλος πόντος για την Ήρυδα, 11-4. Συνεχίζεται το σερί για την ομάδα του Βασίλη Ξηροβάσιλα. Πλέον έχει πάρει μια πολύ καλή διαφορά. Η Ήρυδα είναι στο συν 7. Γρίσπου σε ένα ακόμη σερβίς. Περιμένει για την υποδοχή η Λουζιώτη. Τη βγάζει καλή. Η Σπίνου για την Βαζάκα. Θα πάρει το μπλοκ out η Κέλλη Βαζάκα. Μπαλαβρήκε στο διπλό μπλοκ που έβαλαν εκεί η Μπιτσάκου με την Βασίλα και κατέληξε έξω. 11-5. Μίλωνας έχει σερβίσει τώρα με την Μαρία Δημητριάδη. Πολύ καλή υποδοχή.
Και η Βασίλα είναι αυτή που θα πάρει τον πόντο από το κέντρο του γηπέδου. Διαφορά και πάλι στους 7. Σειρά της Ηλέκτρας Κομνηνού να σερβίρει. Είπαμε προηγουμένως ότι ξεκίνησε την σεζόν ως η βασική πασαδρός της ομάδας. Στη συνέχεια η αγωνιστική βελτίωση της Φούσκα έκαναν την Φούσκα βασική. Αλλά προηγουμένως η Φούσκα έδωσε τη θέση της στην Κομνηνού. Και άλλος πόντος εδώ για την Ήριδα. 13-5 σε ένα τρίτο σετ όπου έχει απόλυτη πρωταγωνίστρια την γηπεδούχο ομάδα. Νέο σερβίς από την πασαδρό της Ήριδας στην Κομνηνού. Η Μανώλη έβγαλε την άμυνα και πρόλαβε η Μαγκίνα για την επαναφορά και πέρασε η Ζουμίδη. Δεν τα κατάφερε ο Μίλωνας εδώ. Νέα άμυνα από την Μανώλη, το λίμπερο της Ήριδας. Μπιτσάκου εκεί δεν τα κατάφερε. Βρήκε φιλέ. Και μετά από ώρα έχουμε έναν πόντο για τον Μίλωνα. 13-6. Η αρχηγός το φιλοξενούμενο Νικέλη Βαζάκα σερβίρει. Ο πόντος για την Ήριδα εδώ. Είχαμε λάθος για τις παίχτριες του Μίλωνα την ώρα του σερβίς. 14-6. Η Μπιτσάκου τώρα κρατάει την υποδοχή η Μαυρομάτη. Η Σπίνου, η πάσα, το πέρασμα για την άμυνα της Μπιτσάκου. Η ευκαιρία τώρα με την Μαγκίνα, πέρασε με πλασία, αλλά ήταν εκεί η Βαζάκα. Η Σπύρη δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Κομνηνού για τη Μαγκίνα. Δεν τα κατάφεραν οι παίχτριες του Μίλωνα. Προσπάθησε, έπεσε η Λουζιώτη εκεί. Αλλά δεν μπόρεσε. Έρχεται έτσι ο 15ος πόντος για την Ήριδα. Η διαφορά έχει ανοίξει αρκετά τα τελευταία λεπτά σε αυτό το τρίτο σετ. Και έχουμε ένα νέο time out για τον Μίλωνα. Με την διαφορά να είναι στους 9. Λέγαμε προηγουμένως για το πολύ καλό ξεκίνημα του Μίλωνα στο φετινό πρωτάθλημα, στη φετινή χρονιά. Ξεκίνησε με 5-5 συγκεκριμένα. Όμως στην συνέχεια ήρθαν 8 ήττες στα επόμενα 13 παιχνίδια που έφεραν τον Μίλωνα πίσω όσον αφορά το κυνήγι της τετράδας. Αλλά γενικότερα τόσο η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Μίλωνα όσο και η ανδρική είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν αλλάξει επίπεδο την φετινή χρονιά. Η ανδρική ομάδα πρωταγωνιστεί στο αντίστοιχο πρωτάθλημα ανδρών και είναι ένα μεγάλο φοβορή για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και να διεκδικεί συνέχεια την άνοδο στην από πάνω κατηγορία μέσω των μπαράζ. Έχει μπει ένα συγκεκριμένο πενταετές πλάνο και στις δύο ομάδες και στα δύο τμήματα με στόχο να πάει ο Μίλωνας όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται στις επόμενες σεζόν, τα επόμενα χρόνια. Οι φιλοξενούμενες βρίσκουν νέο πόντο καθώς οι παίχτες Ήρδας δεν μπορούσαν να βγάλουν άμυνα στην προηγούμενη φάση. 15-7 παραμένει αρκετά πίσω ο Μίλωνας, θέλει να κάνει τη δική του αντεπίθεση, να τρέξει το δικό του σερί για να επιστρέψει τη διεκδίκηση αυτού του σετ. Για να δούμε αν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Η υποδοχή βγήκε για την Ήριδα. Η Μαγκίνα δεν τελειώσε τη φάση, έβγαλε άμυνα. Η Βαζάκα από την πίσω ζώνη. Η Σπύρη ήταν εκεί, η Μπιτσάκου. Η Κομνηνού θα παίξει πρώτο χρόνο με την Βασίλα. Ο πόντος όμως για τον Μίλωνα, η μπάλα έξω. Ήταν μια καλή ευκαιρία εδώ για την Ήριδα, αλλά η Βασίλα αστόχησε. 15-8. Ο Μίλωνας βρίσκει τώρα συνεχόμενους πόντους. Κάνει ένα μικρό σερί στην επιστροφή μας από το time out του Δημήτρη Κολοκυθά. Σερβίς έχει η Σπύρη. Αλλά δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Χαμένο σερβίς εδώ για τις φιλοξενούμενες. 16-8. Διπλό σκορ για την Ήριδα.
που κρατάει εδώ και αρκετή ώρα γερά το προβάδισμα και έχει φυσικά τον πρώτο λόγο για να κάνει το 2-1 για να πάρει νέο προβάδισμα στο παιχνίδι. Να δούμε εδώ τη Λουστάδη τη Λουζιώτη. Είδατε πώς πήρε τον πόντο. 16-9. Αυτό το χτύπημα στην διαγώνιο για την ακραία του Μίλωνα. Τώρα σερβίς με την Δασκαλάκη για τις φιλοξενούμενες. Η διαφορά είναι στους 7. Κρατάει την υποδοχή η Μαγκίνα. Έπαιξαν πρώτο χρόνο εκεί οι παίχτρες της Σίρδας. Δεν πέρασε μπάλα από τον μπλοκ. Στη συνέχεια ήταν η Σπύρη αυτή που έσωσε στο πέρασμα των γηπεδούχων. Βαζάκα, κόντρα μπάλα τώρα για την Ήρυδα. Η Κομνηνού θα συνεργαστεί με την Ζουμίδη. Ο πόντος είναι για τις γηπεδούχες. Υπήρξε επαφή σε παίχτρια του Μίλωνα. Έτσι έχουμε το 17-9. Οδεύει εκ του ασφαλούς την κατάξυση του τρίτου σετ η Ήρυδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η Ερικα Ζουμίδη μπήκε στη διάρκεια του δεύτερου σετ στη θέση της Καλκαβούρα. Τώρα είναι στο σερβίς. Θα πάρει άσο. Κακή αντίδραση εδώ από τις παίχτριες του Μίλωνα στην προσπάθεια για υποδοχή. Δεν πήγε καμία επάνω στην μπάλα. Ίσως εκτίμησαν πως αυτή θα έβγαινε έξω. Νέος άσος για την Ήρυδα σε αυτό το τρίτο σετ. 18-9. Άσος από την Ερικα Ζουμίδη. Υποδοχή με δάχτυλα τώρα από την Λουζιώτη. Την επίθεση θα πάρει η Σπύρη από την πίσω ζώνη. Είναι εκεί για την άμυνα η Ζουμίδη. Η Κομνηνού, η Ζουμίδη θα πάρει και την επίθεση και τον πόντο. Πρωταγωνίστρια στις τελευταίες φάσεις η Ερικα Ζουμίδη. 19-9 η διαφορά, έχει πάει σε διψήφιο νούμερο. Ο Μίλωνας δεν έχει μπει ποτέ στη διεκδίκηση αυτού του σετ. Τα προβλήματα συνεχίζονται για την ομάδα του Δημήτρη Κολοκυθά. Ζουμίδη πήρε προηγουμένο σάσο, πήρε και τον πόντο. Και παίρνει κι άλλον πόντο η Ήρυδα από ένα φαινομενικά απλό πέρασμα της Κομνηνού. Έξυπνο πέρασμα όμως από την Πασαδόρο των γηπεδούχων. 29 και νομίζω ότι τα πάντα έχουν κρυθεί εδώ και ώρα σε αυτό το τρίτο σετ. Η διαφορά έχει φτάσει στους 11, θέλει 5 πόντους ακόμη η Ήρυδα για να πανηγυρίσει το 2-1. Και τα κορίτσια του Μίλωνα σκέφτονται ήδη το επόμενο σετ και το πώς θα καταφέρουν να φέρουν και πάλι στα ίσια το παιχνίδι. Πήρε την υποδοχή τώρα η Σπύρη. Η Λουζιώτη βρίσκει μπάλα στον μπλοκ. Εκεί ήταν η Μπιτσάκου. Τώρα έχουν και την ψυχολογία με το μέρος τους οι παίχτες της Ήρυδας. Η Μαγκίνα θα πάρει έναν ακόμη πόντο σε αυτό το match. 21-9. Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις η διαφορά. Ένα ακόμη σερβίς από την Ζουμίδη και παίρνει κι άλλο Νάσο. 22-9, όπως και πριν από λίγες φάσεις, έτσι και τώρα πανηγυρίζει τον Νάσο Ήρυδα με την Ερικα Ζουμίδη. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι παίζει πλέον πολύ μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία, έτσι όπως έχει έρθει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα σε αυτό το τρίτο σετ. Η αλλαγή για τον Μίλωνα με την Σπύρη να κάθεται στον πάγκο. Και την Καλαϊτζή να είναι αυτή που θα περάσει το παιχνίδι. Ζουμίδη από την ώρα που έχει πάει στη θέση του σερβίς έχει πάρει δύο άσους. Αυτή τη φορά θα βγει υποδοχή για τον Μίλωνα. Θα περάσει ο προσώπος όμως η Σπίνου εκεί. Η Μαγκίνα έχει την ευκαιρία. Περνάει με πλασέ. Νέος πόντος. 23-9. Πολύ μεγάλη πρωταγωνίστρια στο παιχνίδι Αναστασία Μαγκίνα. Η αρχηγός της Ήρυδας. 23-9. Πήρε την υποδοχή Καλαϊτζή που πριν από λίγο επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο. Λουζιώτη, η μπάλα έδειξαν έξω. Έδειξε έξω ο επόπτης, αλλά ο πρώτος διαιτής δείχνει ότι έχει υπάρξει επαφή. Ο πόντος είναι για τον Μίλωνα. 23-10. Έχει υπάρξει επαφή, η μπάλα από παίχτρια της Ήρυδας κατέληξε έξω τελικά. Κομνηνού για την Μαγκίνα, μια έξυπνη πάσα. Η Μαγκίνα πέρασε με γροθιά. Προσπάθησε μετά να βάλει το μονομπλοκ, αλλά χτύπησαν στη διαγώνιο οι παίχτριες του Μίλωνα και πήραν τον πόντο. Δεν μπορούσαν να βγάλουν άμυνα οι γηπεδούχες. Ο Μίλωνας προσπαθεί σε αυτό το σημείο να μαζέψει κάπως την διαφορά. Την έχει ρίξει στους 12, 23-11. Η Σπίνου, η δεύτερη πασταδόρος ομάδα στο σερβίς. Μαγκίνα η μπάλα βρίσκει στον μπλοκ του Μίλωνα. Η Σπίνου την είδα τώρα να κάνει την πάσα για την Βαζάκα. Στην ευθεία βγάζει άμυνε Μανώλη. Μπήκε προηγουμένως στη θέση της Μίχα. Δεν τα κατάφερε εδώ η Μαγκίνα. Έστειλε την μπάλα επάνω στο φιλέ. 23-12.
Η πρώτη μπάλα από την Μανώλη τώρα για την Ήριδα. Έτρεξε και έσωσε η Λουζιώτη. Η επαναφορά από την Βαζάκα. Πέρασμα στην άλλη πλευρά. Για να δούμε τώρα. Για την Ήριδα έρχεται η Γρίσπου και θα δώσει το setball στην ομάδα της. 24-12. Η Ήριδα είναι μία ανάσα από το 2-1. Ο Μίλωνας θα προσπαθήσει να παραμείνει ζωντανός στο παιχνίδι στο επόμενο set. Προσπαθήσει να το στείλει στο tie break το παιχνίδι. Μαγκίνα από τις πρωταγωνίστριες, ειδικά σε αυτό το τρίτο set. Βαζάκα, σπάει μπάλα στο μπλοκ. Ήταν η Μπιτσάκου εκεί, λάθος από τη Γρίσπου. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να υπάρξει συνέχεια για την Ήριδα. 24-13. Η Ήριδα δεν μπόρεσε να τελειώσει στην προηγούμενη φάση το σετ. Έχει ακόμη πολλές ευκαιρίες όμως. Λουζιώτη. Έξω η μπάλα, αυτή έξυπνα η Μανώλη. 13 το τρίτο σετ ολοκληρώνεται με νικήτρια την Ήριδα, η οποία θα βρει νέο προβάδισμα στο παιχνίδι. Θα κάνει το 2-1. Θέλει να πάρει ένα ακόμη σετ για να πανηγυρίσει την 7η σερή της νίκη, να πανηγυρίσει ένα νέο τρίποντο. Ο Μίλωνας θα προσπαθήσει να φέρει ξανά το παιχνίδι στα ίσα, έτσι ώστε όλα να κρυθούν στο tie break. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ξανά μαζί, όλα σχεδόν έτοιμα να ξεκινήσει το τέταρτο σετ σε αυτή την αναμέτρηση για την 19η αγωνιστική του προαθλήματος Β' Εθνικής Ένωσης Εσπέδα. Ήριδα Μίλωνας, το τοπικό ντέρμπι της Νέας Μήνης, όπως και το παιχνίδι το αντίστοιχο του πρώτου γύρου στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι και αυτό το παρακολουθείτε ζωντανά από το NSTV, εδώ από το βοηθητικό κλειστό γήπεδο του ΣΕΦ. Η Ήριδα είναι μπροστά με 2-1. Ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια στο προηγούμενο σετ. Το πήρε και μάλιστα με μια μεγάλη διαφορά, με σκορ 25-13. Θέλει να χτίσει πάνω σε αυτή την εμφάνισή της στο προηγούμενο σετ. Θέλει να πατήσει πάνω στην επικράτησή της αυτή και να καταφέρει να βγει νικήτρια και σε αυτό το τέταρτο σετ για να πανηγυρίσει ένα ακόμη τρίποντο και συνολικά την 7η συνεχόμενη νίκη της. Από την άλλη, ο Μίλωνας θέλει, όπως έκανε και στο δεύτερο σετ, να δώσει τη δική του απάντηση. Για να δούμε, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί σε αυτό το τέταρτο σετ της αναμέτρησης. Θυμίζω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής. Η έκτη ομάδα της βαθμολογίας κοντράρεται με την πέμπτη. Η Ήριδα έχει ρεαλιστικές πιθανότητες για να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα.
4 στροφές πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος αυτού. Ο Μίλωνας, ειδικά μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, έχει μείνει πίσω όσον αφορά το κυνήγι της τέταρτη θέση, γενικότερα της τετράδας. Ο πρώτος πόντος στο τέταρτο σετ πάει στην Ήρδα, καθώς είχαμε 4 επαφές για τις φιλοξενούμενες. Σερβίς για την Ήρδα έχει χαρά Μπιτσάκου. Είπαμε προηγουμένως ότι με τη συμπαίκτριά της, την Ήρδα, την Γρίσπη, έχουν μια κοινή πορεία τα τελευταία 8 χρόνια. Η Ήρδα είναι η πέμπτη διαφορετική ομάδα που συνυπάρχουν. Ξεκίνησαν μαζί από την Παλίνη. Στη συνέχεια στο Εγάλιο, στις Αμαζόνες και στους Ίωνες και πλέον στην Ήρυδα. Μίλωνας ισοφάρισε και έχει σερβίσει τώρα με την Μίχα, η οποία επιστρέφει στο σχήμα για τον Δημήτρη Κολοκυθά και δώσει θέση στην Σπίνου προηγουμένως. Διπλό μπλοκ με Δημητριάδη και Λουζιώτη. Στη συνέχεια είναι η Μαγκίνα, η μπάλα βρήκε ξανά στο μπλοκ του Μίλων, αλλά αυτή τη φορά θα φύγει έξω. Μπλοκ out παίρνει η Μαγκίνα για το 2-1, νέο προβάδισμα για την Ήρυδα στις πρώτες μας στιγμές στο τέταρτο σετ. Σερβίς έχει η Βασίλα. Παίρνει την υποδοχή η Μαυρομάτη. Η Δημητριάδη από το κέντρο του γηπέδου θα ισοφαρίσει ξανά για τις φιλοξενούμενες. 2-2. Ο Μίλωνας γενικότερα θέλει να βγάλει αντίδραση γιατί έχασε πάρα πολύ εύκολα το προηγούμενο σετ. Ουσιαστικά οι παίχτριές του δεν μπήκαν ποτέ στο πνεύμα του αγώνα στο προηγούμενο σετ. Δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο, σε καμία περίπτωση να το διεκδικήσουν με αξιώσεις. Χαλάει υποδοχή εδώ από την Μπιτσάκου. Μαγκίνα, η Μαυρομάτη έβγαλε άμυνα. Και στη συνέχεια η Βαζάκα θα δώσει προβάδισμα στον Μίλωνα. 3-2. Έλεγα λοιπόν ότι προηγουμένως ο Μίλωνας δεν κατάφερε κανένα σημείο να διεκδικήσει με αξιώσεις στο τρίτο σετ και θέλει να βγάλει αντίδραση, να δώσει την δική του απάντηση σε αυτό το τέταρτο. Δανάη Λουζιώτη παίρνει άσο γιατί δεν τα κατάφερε στην προσπάθειά της για υποδοχή η Μανώλη. Η Ήρδα, η οποία πανηγύρισε αρκετούς άσους στη διάρκεια του τρίτου σετ, τώρα έρχεται ένας άσος για τον Μίλωνα με την Λουζιώτη. Έτοιμη να σερβίρει ξανά. Με τη διαφορά στους δύο. Η Μπιτσάκου παίρνει την υποδοχή. Σηκώνει τώρα η Μαυρομάτη για την Κέλλη Βαζάκα. Η αρχηγός του Μίλωνα πέρασε με πλασέ και ήταν η Ζουμίδη. Η Μαγκίνα θα σηκωθεί, θα περάσει και αυτή με πλασέ. Πρόλαβε η Σπύρη και περνάει με μαντσέτα. Πολύ ωραία η Λουζιώτη. Η Κομνηνού θα παίξει πίσω της με την Ζουμίδη. Ο πόντος για την Ήρδα σε μια ωραία φάση. 3-4. Καλή κοντά του την Μαγκίνα, ο πρώτος διαιτητής. Διαμαρτυρήθηκε για μια προηγούμενη φάση ο Βασίλης Ξεροβάσιλας. Ίσως γι' αυτό το λόγο κάνει συστάσεις στην αρχηγό της Ήρυδας ο πρώτος διαιτητής, ο κύριος Κατσούλης. Συνεχίζει να διαμαρτύρεται ο κότς της Ήρυδας, τώρα στον δεύτερο διαιτητή. Και θα βγει κάρτα κόκκινη στον Βασίλη Ξεροβάσιλα. Είχε δεχθεί προηγουμένως κίτρινη κάρτα, είχε δεχθεί την προειδοποίηση από τους διαιτητές. Επομένως, ένας πόντος ακόμη για τον Μίλωνα μετά από αυτή την κόκκινη κάρτα. 3-5. Τη στιγμή μάλιστα που είχε σερβίσει η Ήρυδα, τώρα θα βγάλει την υποδοχή. Σερβίς άλλαξε χέρια από τη στιγμή που δέχτηκε την κόκκινη κάρτα ο Βασίλης Ξεροβάσιλας και ο πόντος πήγε στον Μίλωνα. Δεν περνάει μπάλα από τον μπλοκ. Θα έχει νέα προσπάθεια η Ήρυδα με την Γρίσπου, αλλά νέος πόντος για τον Μίλωνα. Αυτή τη φορά διπλή επαφή, παράβαση η οποία χρεώνεται στην πασαδόρο της Ήρυδας, στην Κομνηνού. 3-6. Να πως αλλάζουν τα πράγματα από εκεί που η Ήρυδα πλησίασε στον πόντο.
Τώρα έχουμε το συν 3, το διπλό σκορ για τον Μίλωνα. Γρίσπου θα τα καταφέρει τώρα. Με αποφασιστικότητα. Διαφορά στους δύο. Μαγκίνα για την υποδοχή της Μαυρομάτη. Μίχα Δασκαλάκη. Συνεχίζεται τη φάση Βαζάκα. Πόντος για την Ήρδα, είναι out. Ήρδα πάντως θα καταφέρει να φέρει ξανά τη διαφορά στον πόντο. Να μειώσει και πάλι στον πόντο. Μαγκίνα σημαδεύει την Μαυρομάτη και πάλι. Αυτή βγάζει ωραία πρώτη μπάλα. Και η ισοφάριση τώρα για την Ήρδα. Δύο επαφές για τον Μίλωνα. Έξι όλα. Από 3-6. Σίγουρα πάντως είναι ένα διαφορετικό πρόσωπο για τον Μίλωνα σε αυτό το τέταρτο σετ. Νέο σερβίς από την Μαγκίνα τώρα. Πολύ καλή πρώτη μπάλα από την Λουζιώτη. Η Βαζάκα ήταν εκεί, η Ζουμίδη για την άμυνα. Γρίσπου παραλίγο τον μπέρδεμα. Συνεχίζεται όμως η φάση. Η Σπύρη δεν πέρασε την μπάλα. Σήκωσε η Μίχα. Μεταβίβασε τη Μαυρομάτη για τη Λουζιώτη. Περνάει από την πίσω ζώνη. Η άμυνα από την Ζουμίδη. Δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση η Μπιτσάκου. Περνάει με δάχτυλα η Λουζιώτη. Μαγκίνα, η άμυνα της Λουζιώτη. Φάση διαρκείας. Να δούμε ποια ομάδα θα βγάλει νικήτρια. Βγάζει νικήτρια την Ήρυδα γιατί στέλνει την μπάλα έξω η Αλεξάνδρα Σπύρη. Άστοχη επιθετική προσπάθεια από την παίχτρια του Μίλωνα. Και μπροστά η Ήρυδα. 7-6. Βρέθηκε πίσω με 3-6 προηγουμένως, θυμίζω. Χτίζει ένα σερί και κάνει την ανατροπή. Πολύ καλή πρώτη μπάλα και πάλι από την Λουζιώτη. Βγήκε και ο πρώτος χρόνος, αλλά έβγαλαν άμυνα οι γηπεδούχες. Η Μίχα τώρα θα συνεργαστεί με την Βαζάκα. Πέρασε η Βαζάκα, έσωσε η Μανώλη. Συνεχίζεται η φάση. Η Μπιτσάκου το πλασέ. Εκεί ήταν η Σπύρη. Η Μίχα η πάσα για την Βαζάκα. Η μπάλα βρήκε στο μονομπλοκ της Μπιτσάκου. Ευκαιρία τώρα για την Ήρυδα. Πέρασε έξυπνα η Κομνηνού, αλλά έσωσε η Μαυρομάτη. Μαγκίνα. Μαγκίνα δεν μπόρεσε να επιτεθεί, απλά πέρασε την μπάλα με μανσέτα. Τώρα θα σηκώσει η Μανώλη για την Ζουμίδη και πάλι δεν μπορεί να επιτεθεί η Ήρυδα. Πέρασε με δάχτυλα τώρα η Ζουμίδη. Και έρχεται η Λουζιώτη με δύναμη. Η μπάλα έξω από την προσπάθεια της Κομνηνού στη συνέχεια. Ουσιαστικά αυτό το δυνατό χτύπημα της Λουζιώτη δεν μπόρεσαν να το αντικρούσουν οι παίχτριες της γηπεδούχ ομάδας. 7 όλα. Βαζάκα τώρα. Πολύ ωραία υποδοχή από την Μανώλη, το λίμπερο της Ήρυδας. Έρχεται η Γρίσπου, αλλά θα στείλει την μπάλα έξω. Εναλλαγή και πάλι στο προβάδισμα. Μπροστά τώρα ο Μίλωνας. 8-7. Νέο σερβίς από τον αρχηγό των φιλοξενούμενων. Υποδοχή από τη Μανώλη. Σηκώνεται τη Ζουμίδη. Περιμένει για την άμυνα εκεί η Λουζιώτη. Πέρασε με γροθιά η Μίχα. Η πασταρός ήρθε τώρα η Κομνηνού για την Μπιτσάκου. Ήταν εκεί για την άμυνα η Μαυρομάτη. Θα πάρει την επίθεση τώρα η Σπύρη. Η μπάλα βρίσκει στο διπλό μπλοκ της Ήρδας. Συνεχίζεται η φάση. Πέρασμα έξυπνο από την Μίχα. Η πασταρός του Μίλωνα δίνει τον ένατο πόντο στην ομάδα της. 7-9. Ευνηδιάστηκαν εδώ οι γηπεδούχες. Δεν είχαν απάντηση. Ο Μίλωνας έχει το momentum με το μέρος του αυτή τη στιγμή. Θέλει να τον εκμεταλλευτεί αυτό. Θέλει να προσπαθήσει να πάρει μια καλή διαφορά. Όπως πήρε η Ήρυδα προηγουμένως. Νέος πόντος εδώ για τον Μίλωνα. Υπήρχε παράβαση εις βάρος της Ήρυδας. Θα επιστρέψει η αγάπη Φούσκα στο παιχνίδι. Τα 10. Βρήκε κι άλλο ποντό ο Μίλωνας.
αποδοχή από την Μαγκίνα βγήκε. Τώρα η Ζουμίδη, η μπάλα έξω. 7-11. Από 7-6. Έχει βρει 5 σερί πόντους ο Μίλωνας. Αυτό που λέγαμε, ότι ήθελε να χτίσει ένα καλό σερί η φιλοξενούμενη ομάδα. Τα καταφέρνει. Time out από τον Βασίλη Ξεροβάσιλα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Με το σκορ στο 11-7 για τον Μίλωνα λοιπόν, είχαμε time out από τον Βασίλη Ξεροβάσιλα σε μια προσπάθεια να διορθώσει τα κακό σκήμενα για την ομάδα του σε αυτό το τέταρτο σετ. Παρακολουθούμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε αυτό το σετ σε σχέση με τα όσα είδαμε στο προηγούμενο. Και μάλιστα εδώ είχαμε και άλλο πόντο για τον Μίλωνα, άσο 12-7, παρά το γεγονός ότι άφησαν οι παίχτες Σίρδα στην μπάλα να περάσει. Άσος που παίρνει και η Βαζάκα, η οποία παραμένει στη θέση του σερβίς για αρκετή ώρα. Έχει βρει συνεχόμενους πόντους ο Μίλωνας. Έχει ανεβάσει τη διαφορά στους 5, αλλά εδώ δεν θα μπορέσει να περάσει αρχηγός την μπάλα. 8-12. Θυμίζω από το 7-6 πήγαμε στο 7-12. Τώρα με αυτό το χαμένο σερβίς από τη Βαζάκα θα διακοπεί το σερί του Μίλωνα και παίρνει έναν σημαντικό πόντο η Ρίδα. Να δούμε αν μπορεί να πλησιάσει περισσότερο. Τώρα η Σπύρη με δύναμη. 8-13. Ο Μίλωνας αυτή τη στιγμή δείχνει να βάζει γερές βάσεις για να ισοφαρίσει και πάλι το παιχνίδι και να το στείλει στο tie break. Θυμίζω ότι στο tie break είχε κρυθεί και το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Τα είπαμε και προηγουμένως, με την Ήρδα να προηγείται 0-2 στο κλειστό Κρίσος Πέρσης του Μίλωνα και την γηπεδούχο ομάδα του Μίλωνα να κάνει μια μεγάλη ανατροπή και να επικρατεί τελικά με 3-2. Μπιτσάκου, Μαυρομάτι. Η Μίχα θα παίξει με την Λουζιώτη. Η μπαλά έξω. Άστοχη επίθεση από την Δανάη Λουζιώτη. 13-9, η Ρίδα βέβαια θα προσπαθήσει να κάνει τη δική της αντεπίθεση. Είναι πολύ σημαντικό για αυτήν να πάρει αυτό το σετ και να πανηγυρίσει τρίποντο για να πάει στους 41 βαθμούς. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος όμως, νομίζω ότι θα συνεχίσει να έχει ελπίδες για την τετράδα. Το μόνο κακό για την Ήρδα είναι ότι έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια, στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Δεν μπόρεσαν να περάσουν την μπάλα εδώ οι γηπεδούχες. 14-9, στο συν 5 ο Μίλωνας τώρα. Θεοδόρα Δασκαλάκη για τον Μίλωνα, η υποδοχή για τις γηπεδούχες, η Βασίλα. Σηκώνει τώρα η Μίχα για την Βαζάκα, βγήκε άμυνα για την Ήρυδα. Η Φούσκα θα παίξει με τη Χαρά Μπιτσάκου, στην ευθεία ήταν εκεί η Δασκαλάκη για την άμυνα, πέρασμα της Μίχα. Η Φούσκα θα παίξει με την Ζουμίδη, φοβερή άμυνα από τη Σπύρη. Φάση διαρκείας τώρα, μία από τις αρκετές που έχουμε δει στο παιχνίδι. Πέρασε η Λουζιώτη όπως όπως, τώρα η Βασίλα ήταν εκεί για να σώσει η Μίχα. Πέρασμα της Λουζιώτη, αλλά είχαμε διπλή επαφή επάνω στην προσπάθεια της Θεοδόρας Δασκαλάκη εδώ. Η παράβαση αυτή εις βάρος του Μίλωνα, 14-10. Σερβίς με την Πιτσάκου. Λουζιώτη κρατάει την υποδοχή, είναι καλή. Η Μίχα από την πίσω ζώνη, η Σπύρη θα στείλει την μπάλα έξω όμως. Η Ήρδα πλησιάζει κι άλλο στους τρεις. Μια ακόμη πρώτη μπάλα που παίρνει η Λουζιώτη, αυτή θα περάσει κιόλας στην άλλη πλευρά. Σήκωσε η Μανώλη τώρα για την Ζουμίδη, ήταν εκεί η Σπύρη. Βαζάκα τώρα
Στη σωστή θέση η Μπιτσάκου. Η πάσα της Φούσκα για την Μαγκίνα. Έσπασε μπάλα στο μπλοκ. Μαυρομάτι. Μίχα για τη Λουζιώτη. Έπεσε και έβγαλε την άμυνα η Μανώλη. Περνάει όπως όπως η Μαγκίνα. Η ευκαιρία του Μίλωνα τώρα. Δεν τα κατάφερε εκεί η Μίχα. Τώρα θα παίξει με την Λουζιώτη. Βγήκε εντυπωσιακή άμυνα από την Μανώλη. Συνεχίζεται η φάση. Προσπάθησε και πάλι να ευνηδιάσει η Μίχα όπως και προηγουμένως. Και η φάση αυτή ολοκληρώνεται με πόντο για τον Μίλωνα. 11-15. Σερβίς με τη Μίχα, υποδοχή από την Μανώλη. Η Βασίλεια θα τελειώσει εδώ τη φάση. Ήρθα, ρίχνει τη διαφορά και πάλι στους τρεις. Δεν είναι μεγάλη διαφορά αυτή. Προσπαθεί τώρα να πλησιάσει κι άλλο. Τώρα η Βαζάκα σπάει μπάλα στο μπλοκ. Βασίλα, Φούσκα, Μαγκίνα παίρνει μία ακόμη επίθεση. Περιμένει εκεί για την άμυνα η Μίχα, αλλά η μπάλα παίρνει ύψος και χτυπάει στην οροφή. Το είπαμε και προηγουμένως ότι είναι πολύ πιθανό να το δούμε αρκετές φορές αυτό και ήδη το έχουμε δει, αν δεν κάνω λάθος, ήδη 4 φορές να βρίσκει μπάλα στην οροφή. Είναι αρκετά χαμηλή η οροφή εδώ στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ. Ένα από τα μειονεκτήματα αυτού του γηπέδου. Το οποίο ξαναλέμε ότι αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα φέτος η Ήρυδα λόγω του γνωστού ζητήματος, του γνωστού προβλήματος που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά σωματεία της Νέας Σμύρνης, αφού δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κλειστό γήπεδο Αρτάκης ως έδρα την φετινή χρονιά. Φούσκα, η Ζουμίδη, βγήκε η άμυνα για το Μίλωνα, συνεχίζει τη φάση, περνάει Σπύρη. Νέα ευκαιρία τώρα για την Ήρυδα με την Γρίσπου. Έβαλε εκεί την επαφή το μπλοκ η Λουζιώτη και πήρε τον πόντο Μίλωνας. Μίλωνας. 16-13, Ήρυδα προς στιγμήν μείωσε στους δύο, αλλά ξανά βρίσκει την διαφορά τριών πόντων ο Μίλωνας. Η Λουζιώτη μάλιστα έχει και το σερβίς. Μπάλα βρήκε, έξισε το πάνω μέρος του φιλέ. Πέρασε πάντως στην άλλη πλευρά. Ξαναβρίσκει μπάλα στην οροφή, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και πάλι εις βάρος του Μίλωνα. 14-16 τώρα. Οι δύο τελευταίοι πόντοι της Ήρυδας είναι επειδή η μπάλα έχει βρει στην οροφή μετά από επαφή τριών της φιλοξενούμενης ομάδας. Ζουμίδη τώρα στο σερβίς. Μαυρομάτι, δεν είναι καλή υποδοχή. Τώρα η Λουζιώτη για την Σπύρη. Δεν μπόρεσε να περάσει. Και στη συνέχεια έκανε και επαφή με την μπάλα. 15-16. Να λοιπόν που η Ήρυδα μειώνει στον πόντο. Ο Μίλωνας κατάφερε στο ξεκίνημα στα πρώτα λεπτά του τέταρτου σετ να πάρει μια καλή διαφορά, αλλά τελευταία η Ήρυδα έχει καταφέρει να ισορροπήσει την κατάσταση. Θυμίζω ξανά, οι γηπεδούχες πήραν το πρώτο σετ. Εδώ παίρνουν άσο με την Ζουμίδη, με την Μπιτσάκου, με συγχωρείτε. Όχι, με τη Ζουμίδη, καλά το είπα. Η Ήρυδα προηγήθηκε με 1-0, παίρνοντας το πρώτο σετ με 25-21. Ο Μίλωνας απάντησε με σκορ 25-20. Και στο τρίτο σετ υπήρχε μόνο μια ομάδα, η Ήρυδα, η οποία επικράτησε τελικά με 25-13. Αλλά βλέπουμε ένα πραγματικό ντέρμπι στο τέταρτο σετ. Λάθη πάντως και για τις δύο ομάδες. Καμία από τις δύο δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στα τελευταία λεπτά. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Μίλωνας πήρε μια καλή διαφορά στο ξεκίνημα. Τώρα ξανά και πάλι, και πάλι σβάρος του Μίλωνα, η μπάλα στην οροφή του γηπέδου. Και πλέον η Ήρυδα είναι μπροστά. 17-16 ο Μίλωνας, όχι μόνο απόλεσε μια μεγάλη διαφορά, αλλά βλέπει τώρα την Ήρυδα να παίρνει το προβάδισμα. Η Μίχα κάθεται στον πάγκο για να περάσει η Σπίνου, μια αλλαγή που έγινε και προηγουμένως. Δεύτερη πασταδόρος του Μίλωνα πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Χαμένο σερβίς τώρα εδώ πάντως για την Ήρυδα με την Ζουμίδη. Είδαμε προηγουμένως ένα μεγάλο σερί για τον Μίλωνα. Ένα αντίστοιχο τώρα έκανε και η Ήρυδα, που διακόπηκε τώρα με, με το χαμένο σερβίς αυτό από την Έρικα Ζουμίδη. 17 όλα και τα πάντα ανοιχτά στο τέταρτο σετ και γενικότερα στο παιχνίδι μας.
Μπιτσάκου κρατάει την υποδοχή. Η φούσκα για την Γρίσπου. Κακή προσπάθεια από την κεντρική της Σύριδας. Μπαλά έξω. Και το προβάδισμα αλλάζει και πάλι χέρια. Τώρα είναι σε αυτά του Μίλωνα. 17-18. Μαγκίνα στην υποδοχή τώρα. Θα πάρει την μπάσα από τη φούσκα για να κάνει την επίθεση. Είναι εκεί, περιμένει Λουζιώτη για την άμυνα. Η Σπίνου για τη Σπύρη. Έβαλαν τον μπλοκ και οι παίχτριες της Σύριδας. Δεν υπήρξε συνέχεια για αυτές του Μίλωνα. 18 όλα. Φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια η Ήριδα. Θέλει να τελειώνει την υπόθεση εδώ. Η γηπεδούχος ομάδα θέλει να πανηγυρίσει νέο τρίποντο. Και μάλιστα αν τα καταφέρει θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο τρίποντο. Και έχει συνολικά 6 νίκες θυμίζω. Γρίσπου. Η φούσκα για την Μπιτσάκου. Η μπάλα στο μπλοκ του Μίλωνα και έξω. Χαρά Μπιτσάκου πήρε τον μπλοκάουτ. Προβάδισμα τώρα για την Ήριδα. Και άλλη εναλλαγή στο προβάδισμα. Ένα πολύ ωραίο σε εξέλιξη παιχνίδι στο τέταρτο σετ. Ένα πραγματικό ντέρμπι. Και η αγωνία μεγάλη εδώ στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ. Μαγκίνα στο σερβίς. Πέρασε την μπάλα. Πρόλαβε εκεί η Σπίνου μετά την υποδοχή της Μαυρομάτη. Τώρα ευκαιρία για την Ήρδα με την Γρίσπου που κινήθηκε ωραία. Συνεργάστηκε ωραία με την Φούσκα και κάνει το 20-18. Η Ήρδα έχει καταφέρει όχι μόνο να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της, αλλά τώρα είναι μπροστά με 2. Θέλει 5 ακόμη πόντους για να πανηγυρίσει την νίκη. Λέγαμε προηγουμένως για το σερί της Ήριδας που ξεκίνησε από την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Μετά από την ήττα από τον Άλιμο με 3-1, νίκησε στη συνέχεια 3-0 τον Πήγασο Χαϊδαρίου. 3-0 εκτός έδρας στην Δραπετσόνα. 3-2 την Ηλιούπολη. 3-1 το νέο εκτός έδρας, 3-0 την αδύναμη έτσι κι αλλιώς άμυλα και είχε φυσικά την πολύ μεγάλη νίκη επί του θριάμβου με 3-0. Βασίλης Ξηροβάσιλας είναι σίγουρα ικανοποιημένος από το πώς έχει πάει το παιχνίδι για την Ήριδα στα τελευταία παιχνίδια. Βασίλης Ξηροβάσιλας, ένα πολύ μεγάλο όνομα στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ. Οδήγησε πέρσι τους Ίωνες στα πλέι-οφ ανόδου της Β' Εθνικής ΕΣΠΑΑ της Ένωσης Ανατολικής Αττικής, κάνοντας μάλιστα ένα εντυπωσιακό σέρι νικών. Ως προπονητής έχει περάσει και από το Μίλωνα και ως παίχτης γνωστή η καριέρα του. 7 χρόνια στον Ολυμπιακό από το 1985 έως το 1992. Πήρε 6 πρωταθλήματα και 3 κύπελα με την ομάδα του Πειραιά. Κατέκτησε μάλιστα και την δεύτερη θέση στο κύπελο πρωταθλητριών κόντρα στη Ραβένα, εδώ σε αυτό το γήπεδο, λίγο παραπέρα, στο κεντρικό γήπεδο του ΣΕΦ. Σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ τότε, το 1992. 21-18. Νέος πόντος για την Ήριδα στην επιστροφή μας από το time out. Βασίλης Ξηροβάσιλος, ο οποίος πήρε 2 φορές και τη δεύτερη θέση στους Βαλκανικούς αγώνες με την Εθνική Ελλάδος και μια 6η θέση στους Μεσογειακούς και αντικατέστησε στην Ήριδα ένα άλλο μεγάλο όνομα του ελληνικού βόλεϊ, τον Άκη Χατζιαντωνίου, ο οποίος και αυτός έκανε μεγάλη καριέρα με τη φανέλα και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Η Ήριδα αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι πιο κοντά στο να πανηγυρίσει την κατάκτηση αυτού του σετ και μαζί τη νίκη. Εδώ δεν θα τα καταφέρουν όμως οι γηπεδούχες. 21-19. Ο Μίλωνας μειώνει στους 2. Ήταν σε ένα πάρα πολύ κομβικό, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο το παιχνίδι. Έχει σερβίς με τη Βαζάκα ο Μίλωνας. Η υποδοχή βγαίνει από την Μανώλη. Η Γρίσπου κάνει και πάλι το ίδιο, κάνει και πάλι την ίδια κίνηση. Και θα φέρει και πάλι τον πόντο για την Ήριδα. 22-19. Ένα ακόμη μικρό βήμα πιο κοντά στην νίκη η ομάδα του Βασίλη Ξηροβάσιλα. Έχει ζητήσει time out ο Δημήτρης Κολοκυθάς. Ο coach του Μίλωνα το παίρνει τώρα με την διαφορά στους 3. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο πρόγραμμα
που έχει η Ήριδα τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές που απομένουν για τη λήξη κανονικής διάρκειας. Πάμε να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα και για την Ήριδα και για τον Μίλωνα. Λέγαμε λοιπόν ότι έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα η γηπεδούχος ομάδα, η οποία κυνηγάει το πλασάσμα στην τετράδα για να πάει στα play-off. Έχει να παίξει αμέσως μετά εκτός έδρας με την Ένωση Ηλίου, την ομάδα που είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Νίκαιας και κλείνει τις υποχρεώσεις της κόντρα στην πρώτη Αργυρούπολη εδώ σε αυτό το γήπεδο. Έχει δηλαδή να παίξει και με τις τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ενώ ο Μίλωνας και αυτός έχει δύσκολο πρόγραμμα, υποδέχεται τον Αστέρα Νίκαιας στην Νέα Σμύρνη, παίζει εκτός έδρας με την πρωτοπόρα Αργυρούπολη και κλείνει υποδεχόμενος τον Άλυμο. Επιστρέψαμε από το time out, η προσπάθεια από την Θεοδόρα Δασκαλάκη. Η Καλκαβούρα από το μεταξύ έχει επιστρέψει στο παιχνίδι, έκανε επαφή με την μπάλα, πέρασε η Μπιτσάκου. Τώρα η Λουζιώτη αποφασιστικά από την πίσω ζώνη, αλλά η μπάλα πρέπει να είναι έξω και όντως έχει στείλει έξω την μπάλα η Δανάη Λουζιώτη. 23-19. Συν 4 για την Ήριδα που είναι στο μείον 2 από την νίκη. Δανάη Καλκαβούρα στο σερβίς. Η Λουζιώτη πήρε την υποδοχή. Τώρα η Φούσκα θα παίξει με την Μπιτσάκου, πέρασε με γροθιά. Συνεχίζεται η φάση, η Σπίνου για τη Σπύρη. Το μπλοκ που έβαλαν εκεί οι παίκτες Σύριδα, συνεχίζεται όμως η φάση. Κατάφερε η Λουζιώτη και πέρασε στην άλλη πλευρά. Η Μπιτσάκου, πολύ κρίσιμες φάσεις αυτές για το παιχνίδι. Σπύρη στην άλλη πλευρά. Ζουμίδη, Φούσκα, συνεχίζεται η φάση. Βασίλα, Φούσκα, περιμένει η Μπιτσάκου, θα επιτεθεί. Δεν περνάει το διπλό μπλοκ του Μίλωνα. Ένα μεγάλο ράλι, ένα από τα πολλά που έχουμε δει στο παιχνίδι. Ξανά πέρασμα από την πίσω ζώνη για την Λουζιώτη. Έδωσε λύση έτσι στον Μίλωνα. Αυτή φορά όμως δεν τα κατάφερε. Και εδώ έχουμε το 24-19. Είχαμε πιαστό για τις φιλοξενούμενες. Χαμογελάει και ο πρώτος διαιτητής, ο κύριος Κατσούλης. Διαμαρτυρήθηκε ο coach του Μίλωνα. Παίχτες πάντως δεν διαμαρτυρήθηκαν. 24-19, η διαφορά στους 5. Matchball για την Ήριδα. Μια ανάσα από την 7η σερή νίκη. Πέρασμα από την Καλκαβούρα. Η μπάλα στην οροφή από την υποδοχή που έκανε η Λουζιώτη. 25-19. Με σκορ 3-1 λοιπόν η Ήριδα θα επικρατήσει του Μίλωνα στο τοπικό ντέρμπι της Νέας Μύρνης. Θα πάρει την προσωπική της ρεβάνς. Θα δώσει την απάντηση για την ήττα που υπέστη στον πρώτο γύρο με 3-2 από το Μίλωνα, αλλά πολύ περισσότερο φτάνει για 7η συνεχόμενη φορά στην νίκη. Θα πάει από τους 38 βαθμούς στους 41. Θα περιμένει να δει τι θα γίνει, τι έχει γίνει στο παιχνίδι Αστέρας Νίκαιας Θρίαμβος, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το σκορ, αυτό το τρίποντο την φέρνει σε μια φάση ώστε να αγγίξει την τετράδα. Έχει δύσκολο πρόγραμμα από εδώ και πέρα, όμως οι παίχτες του Βασίλη Ξεροβάσιλα θα το παλέψουν για να είναι στα play-off. Από την άλλη, ο Μίλωνας δεν θα καταφέρει ούτε σε αυτό το παιχνίδι να δώσει, να δώσει τέλος στα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Είναι η τρίτη σερή ήττα για τις φιλοξενούμενες. Θα προσπαθήσει να ανακάμψει στις επόμενες αγωνιστικές. Αυτά λοιπόν από το κλειστό γήπεδο του ΣΕΦ, το βοηθητικό γήπεδο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ανδρέας Λεκάκης μέσα στην περιγραφή. Να είστε καλά, καλό βράδυ.